Να είμαστε ρε παιδιά, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, του ραδιοφωνικού project του Υπερσάιτ. Απίστευτης ενημέρωσης συγκύβωσε θέματα του ΠΑΟΚ. Σε πλήρη οργασμό. ΠΑΟΚ 24 ήταν, γιατί αναγκαστικά μόνο ΠΑΟΚ είχε από ειδησιογραφία. Εντάξει, να σου πω τώρα, επειδή αυτή είναι η λύθη, αν έχετε air condition από τώρα. Το άλλο είναι κλειστό ρε εσύ, Χρήστο, γιατί θα σου λέει κλειστό. Κλειστό και εκείνο. Μπορεί να μιλάμε για όσα απασχολούν τον κόσμο. Τον κόσμο απασχολούν οι συνθήκες Ουγκάντας που κάνουμε εκπομπή εδώ. Συνθήκες Βορείου Πόλου για την ακρίβεια. Ωραία. Και πάμε να αρρωστήσουμε παραμονές τελικού, να πάμε κρυωμένοι στο τελικό. Αυτό λες τώρα εσύ στον αέρα της πόλης. Για ποιον τελικό θα έπρεπε να πεις εσύ, γιατί έχουμε και πολλούς. Ο πρώτος, ο πιο σύντομος είναι την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Θα κάνουν πρόβα την Πέμπτη. Συνθήματα, αυτοματισμοί, το ένα το άλλο. Ωραία, και το Σάββατο στο Βόλο. Όποιος δεν πάει την Πέμπτη δεν δικαιούται εισιτήριο για το Σάββατο. Λες, ε. Λέει παραπάνω, ο εφορός του Βόλου. Αλλιώς θα δικαιούται ή θα βρει. Τίποτα, δεν υπάρχει. Α, για το θέμα των εισιτήριων, απλώς να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Ο Σταύρος Κόλκας έχει να σου πούμε. Αν θέλει οποιοδήποτε. Σταμάτα το βλάκα, σταμάτα. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Στα διαλύματα και στο τέλος της εκπομπής. Πάντως εγώ χωρίς πλάκα κάνω αίσθηση για έκκληση για ένα εισιτήριο, όποιος έχει. Είναι ένα νέο παιδί, περίπου 12 χρονών. Έχει μεγάλη ανάγκη να πάει σε αυτό το μάτς και ψάχνω ένα εισιτήριο για να το εξυπηρετήσω. Στράτος Αξιλόπουλου το λένε. Μέγιστα λίστα ουμπάλα. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Ψάχνω ένα εισιτήριο για άμα κάποιος με λυπηθεί. Δεν είναι το κατάλληλο παιχνίδι να πάει, Άκη μου. Είναι ο πρώτος τελικός σε ουδέτερο έδαφος που συμμετέχει ο ΠΑΟΚ. Μα γι' αυτό, για το διηγείται στα εγγόνια του. Δηλαδή μπορεί κάποιοι να πάνε και να πιστέψουν ότι το ουδέτερο πρέπει να γίνει δικό του το έδαφος. Ωραία. Ας το παιδί τώρα να μεγαλώσει λίγο ακόμα. Εντάξει, θα γίνουν πολλά. Δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για ένα παιδί. Πραγματικά εγώ αναρωτιέμαι να συζητήσουμε στο διάλειμμα τι θα κάνουμε. Εμείς δεν έχουμε συζητήσει ναι, τι ναι. θα κάνουμε. Ποιος θα πάει από εδώ, ποιος θα πάει από εκεί, να τον πιάσουμε. Πού θα μείνουμε, τι θα κάνουμε. Ναι. Κάτι άκουσα για Πήλιο, λέει. Πήλιο, ξεκάθαρα Πήλιο. Τετραήμερο. Ναι. Όλο για Σκιάθο. Από Βόλο τι φεύγει εκεί, δες, έχει κάτι δελφίνια, κάτι. Ξεκινάμε. Βαπόρια, φουσκωτά. Ξεκινάμε ΠΑΟΚ 24. Ναι, για το επόμενο δίωρο. Τουλάχιστον. Έχουμε θέματα στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Έχει θέματα η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αύριο έχει αγώνα με τον Άρη, δεύτερο αγώνα. Τελική για την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, η οποία προηγείται με 2-1 στις νίκες του Ολυμπιακού. Ματσάρα χθες. Υψηλό επίπεδο. Ειδικά το πλήτο σύμφθηκε, ήταν εκπληκτικό. Υψηλό επίπεδο για τις δύο ομάδες. Τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ, κέρδισε. Έχει πολλά θέματα του Ιωάννη Σαββίδη. Εντάξει, κάποια που ξεφεύγουν και έχουν πολιτικές προεκτάσεις, νομίζω ότι θα τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Ό,τι είναι αθλητικού περιεχομένου αξίζει να το προβάλλουμε. Και όχι τίποτα άλλο, δεν έχουμε και χρόνο. Δεν έχουμε και χρόνο. Μπορείτε να δείτε στο ΠΑΟΚ 24 τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ σε μια μεγάλη συνέντευξη στο πρώτο θέμα. Για πολλά και διάφορα επιχειρηματικά, πολιτικά κτλ. Κτλ. Υπάρχει σημαντικό θέμα στο ποδόσφαιρο. Με το πρωτάθλημα που τελείωσε, αλλά δεν τελείωσε. Ζητήματα με καταγγελίες εναντίον του Ολυμπιακού σε εκκρεμότητα το θέμα με την ΑΕΚ. Ξεκινάει όλη η δικασία για το θέμα με τον Πλατανιά. Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Πραγματικά να πάρουμε και του Χρήσανθο, επειδή του ήρθε το Πασεραϊκό Σάρι. Ωραία, και μπορώ να κάνω μια ανάλυση για την ευκαιρία του παίχτη του Πασεραϊκού. Καλά, εσύ. Του παίχτη, των παιχτών θες να πεις. Απλά η μία ήταν μαλλιά. Να ομολογήσω στον αέρα ότι έχω παίξει άλλη διπλό, εντάξει. Και εξηγούνται όλα. Ευκαιρία. Ναι. Ευκαιρία. Πρέπει να ρίξει 3-0 το παιχνίδι, για τέλος πάντων. Πάμε να ξεκινήσουμε τους χορηγούς μας για να τα βάλουμε σε μία σειρά. Με Data Labs επιστρέφει Δρυμύτερη, το κέντρο διαβίου μάθησης. Εκεί θα παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια για τα τουριστικά. Εκεί θα γίνεις επαγγελματίας μπαρίστα με ολοκληρωμένη εκπαίδευση στα μυστικά παραγωγής καφέ, επαγγελματίας μπαρτέντερ για σεμινάρια στο σέρβις. Πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α 2310 22 29 62,
datalabs.edu.gr και για σεμινάρια στα οικονομικά και στην πληροφορική. Το μεγαλύτερο τουρνουά MMA στην Ελλάδα τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Σε 11 μέρες από τώρα στο Pauk Sports Arena το MMA GFC μπορείτε να παρακολουθήσετε σε κλουβί εκπληκτικές μάχες με τους καλύτερους Έλληνες και ξένους αθλητές. Ήδη κυκλοφορούν τα εισιτήρια στο e-tickets.gr. Μπορείτε να μπείτε να αγοράσετε, από 10 ευρώ ξεκινάνε, για ένα πάρα πολύ όμορφο θέαμα. Και με πειρατή πηγαίνουμε. Σήμερα είναι Τρίτη και έχει πολύ αμερικάνικη metal και Anthrax και Slayer και Megadeth και Metallica. Τα πάντα όλα εκεί στην Διογένειος 17 στην Κάτω Τούμπα, όπου σήμερα είναι 2-1 όλες οι βαρελίσχες, οι Primator. Και στα Dex είναι ο Παναγιώτης Καπελτζής. Και βεβαίως με αναδομό, την τεχνική εταιρεία που κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και κάνει 10 άτοκες δόσεις για όλη αυτή την επαιτειακή χρονιά. Αναδομό για ανακαινήσεις με τα καλύτερα υλικά, τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Μπείτε στο site της εταιρείας αναδομό-ανακαίνεις.gr. Τηλέφωνο για να ενημερωθείτε για όλες τις προσφορές στο 2311-241-508. Και ενώ ο Σταύρος Κόκας απαντάει σε όλα τα τηλεφωνήματα για τα εισιτήρια, τα οποία του. Σταμάτα, ρε, δεν μπορεί να φανταστεί την κίνηση. Εντάξει, αφού είσαι υπεύθυνο εισιτήριο. Το Σάββατο, το Σάββατο το πρωί πάμε για μπάλα επιζωνικρό και όπως φτάνουμε εκεί, οι δύο πρώτοι που με βλέπουν, άσχετοι, δεν με ξέρανε, μου λένε: φίλε, τι γίνεται με τα εισιτήρια. Και εκείνη την ώρα, επειδή μου ήρθε, ρε παιδί μου, τον παίρνω ένα τηλέφωνο. Το βλέπω ότι κάτι είχε ανεβάσει. Και παίρνω τηλέφωνο τον κόλλα και του λέω: επειδή έχει πολλά στο μυαλό σου, μπορεί να το ξεχάσει, στο λέω από τώρα, μια που το θυμήθηκα, να ξέρει, λέω: εγώ θέλω 7. Κάνει 1, 2, 3, 4 δευτερόλεπτα για να μου απαντήσει. Και μου λέει: ρε, μη μου το κάνετε αυτό. Με τρελαίνε, δε. Θα το υποστεί. Είναι ο πλέον δημοφιλή. Άσε ρε τώρα. Δημοσιογράφος, ο μεγάλο δημοσιογράφος, μόνο σου το λες. Ζητάνε και από την Αθήνα. Το παιδιά, εγώ από το χέρι μου να φύγει. Να μην γράφει μεγάλο δημοσιογράφος. Χρέωσε, κούριε. Ναι, εισιτήριο για να πάει σε ΑΕΞΗ δεν υπάρχει περίπτωση. Σωστό και αυτό. Ξαδέρφια μέχρι ένα σημείο από το Κυριακή και μετά. Τώρα θα ενημερώσει πάει πάω για διάθεση. Να δω τι θα πει. Διάθεση. Τι θα αναφέρει η ανακοίνωση αυτή. Μπορεί να βγει ανακοίνωση για τη διάθεση εισιτήριων μετά τον αγώνα. Ναι. Να ανακοινώνει η πρώτη ανακοίνωση. Δόθηκαν εκεί, ναι. Ότι κατά λάθος. Μα δεν είναι. Ο σερβερ άρχισε να ανεβάσει το κείμενο. Λοιπόν, για να το σοβαρέψουμε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν πρόκειται να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τι να λυθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα πάνε όσοι θέλουν. Να εξυπηρετηθεί όλος ο κόσμος. Είναι μια ζήτηση για 100.000 άτομα και έχουμε 8.000 εισιτήρια. Απλά είναι τα πράγματα. Ούτε οι κάτοχοι διαρκείας μπορούν να εξυπηρετηθούν εκ των πραγμάτων. Ούτε όλοι οι οπαδοί, όλοι οι φίλαθλοι, όπου και αν ανήκει ο καθένας, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ, σωστά νομίζω για εμάς, δεν ήθελε να παίξει στην έδρα του αντιπάλου τον αυτόν τον τελικό κυπέλου, από εκεί πέρα περιορίζεται ο αριθμός των εισιτηρίων. Εδώ όμως μπαίνουν προτεραιότητες. Ποια είναι η προτεραιότητα για τον ΠΑΟΚ? Να κάνει άλλη μια πολύ μεγάλη εκδρομή και να λέει μετά το μάτς. Να λέει τις βλακίες και μου στέλνουν μηνύματα όλη την ώρα. Άντε σκάστε, ρε! Η εκδρομή, οι 10.000, 15, 20, 25, αλλά να κλαίει για τον τίτλο γιατί τον έπαιξε πάλι στην Αθήνα και στην έδρα του αντιπάλου. Σημασία έχει πώς θα πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Πιο πολλές είναι οι ελπίδες σε ένα ουδέτερο γήπεδο, όπως και να το κάνουμε. Δεν εγγυάται κανείς να το πάρει. Αλλά είναι πιο πολλές ελπίδες. Είναι μια ουδέτερη έδρα. Είναι μια ουδέτερη έδρα που δεν ευνοεί κανέναν. Το ζήσαμε πολύ έντονα στον τελικό της Αθήνας με τον Ολυμπιακό το 2001. Ήταν πραγματικά το καρπούζι στη μέση, άσχετα αν εμείς μετακινηθήκαμε και αυτή ήταν εκεί. Είναι το να πέσει σε ένα γήπεδο που δεν το ξέρει και ο αντίπαλος, είναι σημαντικό πώς να το κάνει. Αφού πάρθηκε αυτή η απόφαση και αφού δεν θα γίνει το μάτς στο μακρινό Ηράκλειο και θα γίνει σε ένα γήπεδο παρόμοιο, αλλά στο κέντρο της απόστασης, νομίζω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ουδετερότητα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να πάρουν ομάδες πάνω από 8.200 εισιτήρια. Άρα, σήμερα, θέμα για τα εισιτήρια, οι σύνδεσμοι, αυτά που θα πάει το... πώς θα τα μοιράσουν κτλ. Αύριο, το πολύ, η κουβέντα και όλη η διαδικασία. Και από Πέμπτη νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η οποιαδήποτε κουβέντα για τα εισιτήρια. Έτσι.
Θέλει, χρειάζεται θετική άβρα. Θετική άβρα και όχι πανηγυράκι. Πάμε να πάρουμε ένα μαστραπά. Όπως το κάναμε το 2001. Ούτε κρίνει. Όπως το κάναμε το 2003. Όπως δεν το κάναμε το 2014. Που για μένα βέβαια το 2014. Εντάξει, είναι άλλη η υπόθεση λόγια. Είχε τελειώσει την ώρα στον που ημιτελικό. Και εντός ομάδας έγιναν λάθη το 2014. Μεγάλα λάθη. Στο ημίχρονο ειδικά. Και από τον μεγαλομέτωπο. Και πριν τον αγώνα. Και πριν τον αγώνα πολλά λάθη και πλήρης αποπροσανατολισμός της ομάδας πριν τον αγώνα. Με πολλά και διάφορα θέματα και με τα εισιτήρια. Και τότε. Δεν μπορούν να επανληθούν τα ίδια λάθη στο τελικό αυτό. Και τόσα που είπαμε, νομίζω πολλά ενώ όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι ο πρώτος στόχος του ΠΑΟΚ δεν είναι να κάνει μια μεγάλη εκδρομή να ικανοποιηθεί το εκδρομικό αίσθημα. Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να πάρει το κύπελο. Με αυτό το στόχο, από σήμερα ξεκινάει και η προετοιμασία. Η ομάδα του ΠΑΟΚ καλά είναι, δεν έχει προβλήματα πέρα από το Μιστακίδη. Έχει καλή ψυχολογία. Κέρδισε εύκολα και το τελευταίο παιχνίδι με ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν λιγότερο χρόνο συμμετοχής και μπήκαν μέσα και είχαν και συνοχή και είχαν και καλή απόδοση. Με αδύναμο αντίπαλο, φυσικά. Έβαλαν και 5 γκολ. Υπήρχαν και παίκτες που ξεχώρισαν και έδειξαν στον προπονητή ότι είναι πανέτοιμοι όπου τους χρειαστεί. Πόσα γκολ έχουν βάλει τελευταία παιχνίδια? Αρκετά. Και τελείωσε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Αλλά δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Έχουμε 10 γκολ στα τελευταία παιχνίδια. Δεν τελείωσε το πρωτάθλημα γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες. Πάρα πολύ σοβαρές εκκρεμότητες, δικαστικές. Δεν μπορεί να επικυρωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος. Εκκρεμεί η υπόθεση που αφορά τον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ και θα έχουμε και σήμερα και αύριο νεότερα με την εκδίκαση. Νεότερα. Εκκρεμεί ή τώρα ξεκινάει όλη η διαδικασία για τον αγώνα Ολυμπιακός Πατανιάς. Φοβερά πράγματα γίνονται και εκεί. Φοβερά πράγματα καταγγέλλονται από την ΠΑΕ Πλατανιάς, από τον πρόεδρο του Πλατανιά, από ποδοσφαιριστές του Πλατανιά. Υπάρχουν και παίκτες της ομάδας του Πλατανιά που επηρεασμένοι από άλλα πράγματα και καταστάσεις προσπαθούν να διαψεύσουν την ίδια την ομάδα. Okay, και αυτά τα έχουμε. Υπάρχει θέμα γενικά στον Πλατανιά με αυτό το πράγμα. Είναι κακό το κλίμα για αυτούς. Εγώ αντιλαμβάνομαι και ένα πρόβλημα γενικά στο νομό Χανίων, ο οποίος είναι σε εντελώς κόκκινος νομός και υπάρχουν τρομερές πίεσεις. Όπως και τότε στον αγώνα Ολυμπιακός Βέρεια, είναι και πολλά. Είναι τόσα πολλά τα οποία εμπλέκονται οι ίδιοι και η ίδια ομάδα, που στην προσπάθεια να υπερασπιστούν τις θέσεις τους και να διαψεύσουν έχουν μπερδευτεί. Όπως και τότε λοιπόν στον Ολυμπιακός Βέρεια, που όσοι βγήκαν να μιλήσουν για ό,τι έγινε στο ημίχρονο, έγινε προσπάθεια να απαξιωθούν, έγινε προσπάθεια εκφοβισμού, έγινε προσπάθεια να επηρεαστούν οι ομάδες οι οποίες μετά άνοικαν, πολλά και διάφορα. Έτσι και τώρα γίνεται προσπάθεια ανάλογη για την ομάδα του Πλατανιά. Να μην μιλήσει κανείς, μην τυχόν και μπουν σε λεπτομέρειες, αλλά ήδη υπάρχουν καταθέσεις. Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία. Ο Αποστολόπουλος, ο Αλέξανδρος, είναι ο πρώτος ο οποίος ξεπέρασε όλο αυτό το φόβο και μίλησε με λεπτομέρειες και για να δούμε ποιοι θα ακολουθήσουν μετά τον Αποστολόπουλο. Μηνύματα γράφετε, FM αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Έχουμε μπάσκετ, πάω Κάρης αύριο, γιατί βλέπω ότι όλοι δίνουν ραντεβού στο Παλατάκι την Πέμπτη. Λάθος. Αύριο, Τετάρτη, προηγεί Τετάρτης Πέμπτης. Μπάσκετ. Παίζει ΠΑΟΚ Άρης. Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος ως ομάδα. Πώς έχασε το Σάββατο, δεν ξέρω. Έγιναν πράγματα και θαύματα για να χάσει ο ΠΑΟΚ από αυτόν τον Άρη. Δεν μπορεί να ξαναχάσει. Ούτε αύριο, ούτε το Σάββατο. Ναι, αλλά να τον αφήσουν να παίξει και μπάσκετ. Ναι, να μην χάνουν τα καρφώματα μόνοι τους. Ναι, να μην χάσουν 15 βολές. Ναι, αλήθεια είναι και αυτό. Από και αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι και αυτό το πρόβλημα. Τα σφυρίγματα στο 4ο δεκάτο είναι μετικά. Δεν μπορείς να χάνεις από μια ομάδα που μπήκε με παίχτες ζωντανούς νεκρούς στην παράταση. Γιατί του Άρη, έτσι όπως το πήγε το μάτι στην παράταση, στο τελευταίο πεντάλεπτο ήταν ζωντανή νεκρή. Και όμως έχασε ο Πάο. Πώς να βάλεις καλάθι όταν σε κοπανάνε χέρια, πόδια κτλ. Να βάλεις εσύ ο Μακφάντεν να βάλεις βολή. Είχες 3-8. Ο Μακφάντεν. Ο Μακφάντεν. Κάτσε βάρα 200 τώρα τιμωρία. Τρακέρα με τα στεφάνια.
η Κλάντον και η, εντάξει, η Πέινερς. Κακό μάτς ήταν και από τους δύο, ειδικά από τον Πάου. Έχασες με πρωταγωνιστό αντιπάλο τον συμπαθέστατο, αλλά εντάξει, αναγνωματικό Ξανθόπουλο. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Και την Πέμπτη έχει βόλει. Μετά, στη σειρά τα γεγονότα. Άρα δηλαδή πάλι παλατάκι. Δηλαδή έχουμε, βεβαίως, δύο παλατάκια που είναι κάτι, να, σαν προσυγκεντρώσεις. Εδώ αν ο Κατσαρίς είχε κάνει ξενοδοχείο έξω από το γήπεδο, όπως έκανε τη Chelsea π.χ., θα μπορούσε να μείνει ο άλλος εκεί, να πάρει το breakfast. Μα είχε και να πάρει το breakfast, να πήγε και να κάτσει και την άλλη μέρα. Βόλι, μεγάλη μάχη. Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε δύο φορές. Άρα ήταν αυτή. Κέρδισε τον Ολυμπιακό, αλλά έχει άλλη μια μάχη. Δεν πήραμε τίποτα. Είναι πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός. Μην είστε αφελείς. Είναι πολύ καλή ομάδα. Απλά μην βγάζετε γλώσσα πριν τελειώσει μια σειρά. Κέρδισες εκτός. Μην είστε βλάχοι. Ναι. Βλάχοι, όχι καταγωγή, γιατί έχουμε και πολύ κοντινούς ανθρώπους. Έτσι. Δεν είστε κοκκινομάγουλοι. Μην γίνεστε κοκκινομάγουλοι. Άστο, θέλει ξυπνάδα. Καλά κρατήσαμε χαμηλά την μπάλα και κάναμε το 1-2. Γιατί αυτοί λίγο την πατήσαν. Αυτοί δεν πήραν τα μηνύματα του δεύτερου μάτς. Ναι, δεν πήραν τα μηνύματα. Ναι, μείναν στο ότι μας είχαν με 4 νίκες. Βλέπουμε ότι άρχισε ο Ολυμπιακός να ασχολείται πιο σοβαρά με τις καταγγελίες εναντίον του και πλέον ψάχνει τρόπους πώς θα απαξιώσει τους μάρτυρες που μέχρι τώρα υπάρχουν. Να δούμε και πώς θα εμφανιστούν στη διάρκεια. Και ναι, τις επόμενες μέρες θα γίνει. Τι δεν αναφέραμε, handball. Κάντμπολ, τι είναι. Πάλι που αποκλείσαι το handball και δεν έχει αγώνες. Εντάξει, πώς τους βάλεις δεν θα ήξερες τους αγώνες. Καλημέρα στην πιο ωραία εβδομάδα της χρονιάς, γράφει ο πρώτος φίλος. Σίγουρα θα τα ακούσετε χίλιες φορές, όμως εάν μπορείτε συνολικά για όλα τα αθλήματα να αναφέρετε πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια. Ποιος ξέρει. Εντάξει. ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει ανακοίνωση για το μπάσκετ. Το ΤΑΕ ΠΑΟΚ έχει πριν από λίγο ανακοίνωση για το βόλι. Μαγικά χαρτάκια. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα βγάλει κάποια στιγμή ανακοίνωση για το ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή θα ενημερώσει. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να τα δούμε όλα αυτά με τη σειρά. Έχει και ο Σαββίδης πάρα πολλά ζητήματα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αυτό να έχουμε δίπλα μας. Ναι. Άντε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Εχθές σε κράζε για άλλο πράγμα, γιατί τα έχεις όλα γραμμένα σε χαρτί και έχεις σημειώσει κλπ. Με γραμμική βήτα. Αλλά σήμερα νομίζω ότι είναι την καλύτερη ατάκα. Ο άνθρωπος έφερε μπανάνα σε αλουμινόχαρτο το όνομα. Πραγματικά δεν το έχω κάνει στα νήπια αυτό το πράγμα. Τη ζαχαρώνει την μπανάνα. Και δεν ξέρω γιατί. Είχε μέσα μια μπανάνα. Βλέπω και ένα λουμινόχαρτο τριγμένο. Πάμε. Ας ενημερώσω. Έχει φλούδα η μπανάνα, Μίτσο. Δεν χρειάζεται. Τι είναι η ατάκα στο Λίμπερο. Τι είναι. Γιωργάκη. Θα τα πάρει. Για το Σαββίδη. Θα τα πάρει στα 40 χιλιάρικα από την Καλονή. Που σε έταξε ο δικηγόρος. Σε έταξε. Εφού η Θεσσαλονίκη είμαστε. Αν καταλαβαίνει κανείς, θα μας πει. Τι εννοεί αυτή η ατάκα. Εντάξει, ρε φίλε τώρα, εντάξει. Πύραυλη είναι, να ξέρεις. Πύραυλη. Έμαθα πρωί-πρωί. Εγώ πιο πολύ ανησυχώ για τον Πλατανιά. Και αν στο λέω εγώ έτσι, ανησυχώ. Η αλήθεια ποτέ δεν έβλαψε. Όχι, ρε. Το ψέμα, εγώ λέω την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ανησυχώ. Καλά, κάνουν και μιλάνε οι άνθρωποι. Το ψέμα, βλάπη. Μιλάνε. Εγώ θέλω να μιλήσουν περισσότερο. Μιλάνε. Αλλά να σου πω κάτι, ας μιλήσουν καλύτερα εκεί που πρέπει. Αυτό σου λέω μιλάνε. Μίλησε και ο Μπανανά. Με μάνατζερ τον Ισά. Και με άγνωστο προορισμό αφού είναι ελεύθερος. Κρίνεται η αξιοπιστία όλων. Αλλά ας πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Γιατί και το ποδόσφαιρο έχει πολλά ζητήματα. Αγωνιστικά είπαμε ότι έκλεισε η χρονιά με αυτό το 5-1 κόντρα στην Κέρκυρα. Ωραίο παιχνίδι. Διασκεδαστικό. Τα είπαμε εμείς και χθες. Για όσους το παρακολούθησαν. Για να κλείσω και εγώ το Σαββατοκύριακο, μια και τα είπατε χθες, νομίζω ότι το γεγονός Σαββατοκύριακου έχει να κάνει με τη λυσαλαία προσπάθεια να φανεί ότι ο ΠΑΟΚ ευνόησε, ο ΠΑΟΚ, ο Χαλίφης κτλ. Πολλών πληθές και διαφόρων, και την τρομερή απάντηση των Παναθηναϊκών, των οπαδών του Παναθηναϊκού σε όλους αυτούς. Ναι. Αυτό είναι το γεγονός Σαββατοκύριακου για εμένα. Και το ένα που είχε σαν στόχο να πετύχει κάποια πράγματα και τελικά πέτυχε όλη αυτή η άστοχη προσπάθεια και πολύ άσχημα οργανωμένη, και το ακριβώς αντίθετο. Πολύ στημένη, δηλαδή φαινόταν από χιλιόμετρα. Ναι, πέτυχε το ακριβώς αντίθετο, γιατί όταν τον κόσμο τον πιέζεις για να τον πείσεις για κάποιο πράγμα,
και δεν έχεις τρόπο, πετυχαίνεις το ακριβώς αντίθετο. Και είδαμε την φοβερή αντίδραση των οπαδών του Παναθηναϊκού κατά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Για όλη αυτή την προσπάθεια και για μέσα ενημέρωσης και για τον πρόεδρο και για το budget που μειώνεται και για την ομάδα που παρουσιάζει και για την ΙΤΑ και τόσα πράγματα. Φοβερή απάντηση των οπαδών του Παναθηναϊκού σε όλη αυτή την προσπάθεια. Πάντως ταυτόχρονα με αυτή την προσπάθεια να φανεί ότι έγινε σφαγή στην Τούμπα, υπάρχει και μια επίθεση προς τον Ιβά Σαββίδη που ξεκίνησε την Παρασκευή το πρωί στη Βουλή, αλλά και όλο το Σαββατοκύριακο. Εγώ πάντα κάνω και κάποιες συζητήσεις με δημοσιογράφους του πολιτικού ρεπορτάζ. Έχει διοχετευτεί αυτή η συζήτηση και γενικά η απαξίωση μερικές φορές, η ανησυχία. Είναι μερικοί ανησυχούν, λέει, γιατί αρχίζουν να παραδίδονται πράγματα σε έναν επιχειρηματία. Λες και σήμερα γεννηθήκαμε και δεν ξέρουμε 40 χρόνια μεταπολίτευσης τι πλιάτσικα κάνανε. Λες και δεν ξέραμε με τι λεφτά επιχειρηματίες μεγάλων ομάδων επενδύανε στις ομάδες αυτές και αγοράζανε παίχτες. Άλλοι με κρατικά παιχνίδια, άλλοι με εξοπλισμούς, άλλοι με αγορές συστημάτων, με πληροφοριακά, με αυτά. Όλοι ήτανε δημόσιοι, όλοι ήτανε, πώς το λένε, συνεργάτες του δημοσίου, προμηθευτές του δημοσίου. Και με τα λεφτά που οικονομούσαν κάνουν ομάδα. Και τώρα που ήρθε ένας άνθρωπος και φέρνει λεφτά απ' έξω και επενδύει και αγοράζει κάποια πράγματα που πολλούνται. Έτσι κι αλλιώς. Και απλά πλειοδοτεί και τα παίρνει. Ανησυχούν όλοι, λένε το μέλλον της πατρίδας μας. Πού πάει. Είναι πολύ τιμητικό για το Σαββίδη να του επιτίθεται το Πρετεντέρης. Ναι, νομίζω ότι παράσιμο. Σήμερα μέσα από τα νέα είναι παράσιμο. Και ξέρουμε καλά ότι σε λίγο καιρό, όπως το φθινόπωρο, θα ζητάνε πάλι συγγνώμη. Συγγνώμη μέσα από ένα θέμα κάπου στο Δελτίο Ειδήσεων, κάπου με κάποιο δημοσίευμα στην εφημερίδα, στα φαρμακεία, κάπου το βάλουν, θα αναγκαστούν πάλι. Κάτσε, γιατί τώρα δεν έχει φαρμακεία. Άμα πάρει απόφαση στο δικαστήριο, πρέπει στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων να δημοσιευτεί και τώρα και με τα YouTube τους κάνεις ρεζίλες όλο τον κόσμο. Εφημερίδα. Και για την εφημερίδα μπορεί να μπει το δικαστήριο στο ίδιο μέρος όπου έγραψες το λίβελο αυτόν. Ναι. Έτσι θα λέει. Το ξέρουμε, το γενικό αυτό έχει επαναληφθεί και θα ξαναγίνει το ίδιο. Μα υπάρχουν τα βιντεάκια σου, λέω, ίδια και γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, για το Σαββατοκύριακο δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Χθες η ομάδα του ΠΑΟΚ είχε ρεπό και από σήμερα ξεκινάει να προετοιμάζεται για αυτόν τον αγώνα. Αποφασίστηκε οριστικά ότι το μάτς θα γίνει στο Βόλο. Λένε δεν λειτουργούν οι κάμερες. Και όπου λειτουργούν οι κάμερες, τι γίνεται. Ναι. Θα ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Αλλά ούτε στο βίντεο replay χθες το Ρέντι δούλευαν οι κάμερες. Αυτοί έχουν θέμα γενικότερο με τις κάμερες. Την τελευταία φάση του αγώνα δεν μπορούσε να κάνει λάθος ο διαιτητής. Δεν γίνονται, δεν έγιναν μακριά. Έξι παραβάσεις, δηλαδή ήταν εξαπλά υπέρ του ΠΑΟΚ η φάση. Μέσα, block out, όχι μέσα, block out, φιλέ βρήκε ο αντίπαλος. Τα πάντα. Βρήκε φιλέ αντίπαλο και είδαμε το instant replay για να δούμε αν βρήκε ο παίχτης του ΠΑΟΚ. Που ήταν 1,5 μέτρο πιο πέρα. Και πάλι να πούμε δημιουργήθηκε θέμα. Δηλαδή εννοώ ότι όλες οι διαμαρτυρίες και τα μπουκάλια και αυτά ξεκίνησαν επειδή δεν δόθηκε πόντος υπέρ του Ολυμπιακού. Πώς να δοθεί, ρε φίλε. Είναι πολύ καλό το ότι δεν χάνεις ένα replay αν δικαιωθείς. Δηλαδή αν την Πέμπτη έρθει κανένας σαν τον Παπουτσέλη που τα βλέπει όλα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ μετά ένα replay να τον ακυρώνει, κατάλαβες. Γιατί την Πέμπτη περιμένω ότι θα έχουμε πολλά και διάφορα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα για άλλη ώρα συζήτηση. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Για τα εστία το είπαμε. Το μήνυμα πρέπει να περάσει σε όλους. Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι. Η ΠΑΕ είναι σε δύσκολη θέση. Το καταλαβαίνετε, δεν έχει ενημερώσει τι θα κάνει με τα εισιτήρια. Περιμέναμε ότι θα το κάνει σήμερα. Δεν βλέπουμε ούτε σήμερα κάποια ενημέρωση. Καμία ανακοίνωση θα βγάλει για τον Ολυμπιακό, μάλλον. Ναι, θα το πούμε σε λίγο. Καταλαβαίνουμε ότι ούτε καν θα διατεθούν εισιτήρια στα εκδοτήρια. Τι να πεις τώρα, ότι είναι λάθος, ότι είναι σωστό. Αν βγάλεις τα εκδοτήρια 1.000, 2.000, 3.000 κινδυνεύεις να έχεις προβλήματα. Δεν ξέρω, έτσι το σκέφτομαι. Έρχομαι στη θέση τους. Απλά το καλοκαίρι πρέπει να ξεκαθαρίζει αυτή η ιστορία. Σε περίπτωση αυτό δικαιούνται αυτοί. Σε περίπτωση ποσοστιαία θα πάει εκεί. Πρέπει να ξεκαθαρίζουν αυτά. Όταν εσύ παίρνεις άδεια διαρκείας στην 4, να ξέρεις ότι φίλε είσαι σφιχτός άμα γίνει καμιά κέντα. Λέμε το. Εντάξει, ο καθένα, όλοι ψάχνουν εισιτήριο. Εντάξει, ναι, και όλοι έχουν το δίκιο τους. Λέει ο άλλος, θα δείτε το καλοκαίρι θα πάρω διαρκείας. Αυτές τις φτάνει τα εισιτήρια, άντε. Προτιμώ η ομάδα μου να υπερασπίζεται τα συμφέροντά μου αλλιώς,
παρά να με βρίσκει εισιτήριο για το τελικό. Φυσικά δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα και με ανακοινώσεις συνδέσμων. Okay, οι οπαδοί είναι οπαδοί, καζούρα κάνουν. Και οι εδώ και οι μεν και οι κάτω. Εντάξει. Απλώς προσοχή στο Βόλο, γιατί όσοι πάνε πρέπει και να γυρίσουν και να κοιμηθούν στα σπίτια τους, όσοι δεν θα πανηγυρίζουν για το κύπελλο. Για το ποδόσφαιρο. Συζήτηση για το αν θα παίξει ο ΠΑΟΚ play-off. Νομίζω ότι υπάρχει μια βιασύνη από αυτού. Ακόμα και ο Ίβιτς ρωτήθηκε. Ήθελα να παρέμβω, αλλά τέλος πάντων λέω εντάξει. Αν είναι σίγουρος ο Ίβιτς θα παίξει play-off, θα πει εκείνος τι δεν ξέρει ίσως και πράγματα, ή θα θέλει να πει. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρή εκκρεμότητα. Εκκρεμότητες και με την έφεση που έχει ασκήσει ο ΠΑΟΚ για την απόφαση που αφορά τον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ, αλλά και με τη δίωξη που είναι υποχρεωμένος να ασκήσει ο ποδοσφαιρικός αγγελέας για το Ολυμπιακός Πλατανιάς. Ο ποδοσφαιρικός αγγελέας ασκεί δίωξη αν έχει κάποια στοιχεία. Ήδη για τον αγώνα αυτό υπάρχουν δημοσιεύματα. Υπάρχει ανακοίνωση του Πλατανιά, έστω και αν δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο. Ακολούθησαν δηλώσεις ποδοσφαιριστών του Καρυπίδη. Ακολούθησε δήλωση του Προέδρου της ΠΑΕ Πλατανιάς. Ήρθε τώρα μια ένωτη κατάθεση από τον Αποστολόπουλο, τον ποδοσφαιριστή του Πλατανιά. Δεν μπορεί να τα υποβαθμίσει όλα αυτά. Είναι υποχρεωμένος να ασκήσει δίωξη και να ερευνήσει το όλο θέμα, για το οποίο βεβαίως υπάρχει και μια έρευνα από τον εισαγγελέα Πειραιά, που καθυστέρησε στην υποδιεύθυνση αθλητικής βίας του Πειραιά. Και αυτό πολύ σημαντικό στοιχείο, γιατί το ξέχασα να μεταφέρω νωρίτερα. Είναι υποχρεωμένος να ασκήσει δίωξη και να ερευνηθεί η υπόθεση. Για τον κύριο Σιμιτζόγλου, ναι. Άργησε. Έχει αργήσει ήδη πάρα πολύ. Τα αυτονόητα λέμε. Η δίωξη δεν σημαίνει ότι τελειώνει και η υπόθεση. Ουσιαστικά ξεκινάει. Έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Είτε έτσι τα αλλιώς η βαθμολογία δεν μπορεί να επικυρωθεί. Όλοι το ξέρουν και ο Κάπτα αναφέρει ότι υπάρχει τέτοια εκκρεμότητα για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Δεν μπορεί να επικυρωθεί η βαθμολογία. Στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ που συμμετέχει στη διαδικασία έχει κάθε δικαίωμα να επικαλεστεί πλέον και νέα στοιχεία. Έχει κάθε δικαίωμα να παρουσιάσει και νέους μάρτυρες για το μάτς εκείνο. Θυμίζουμε ότι ακόμα η ΑΕΚ δεν έχει πάρει θέση. Είναι διαθέσιμη και θέλει να πάρει θέση η ΑΕΚ. Και νομίζω ότι θα είναι και η ευκαιρία τώρα να ακουστεί και η πλευρά της Ένωσης, γιατί εκείνη έπαιζε στον αγώνα. Για το Ολυμπιακό Πλατανιάς γίνεται προσπάθεια, όπως και τότε για το Ολυμπιακό Βέρεια, να απαξιωθούν όσοι λένε τι έζησαν. Ο Καρυπίδης, ο Μαθιουλάκης, ο Αποστολόπουλος τώρα. Ο Ολυμπιακός πριν από λίγο εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία ουσιαστικά κάνει επίθεση στον Αποστολόπουλο για το ότι είπε άλλα σε μια συνέντευξή του πριν λίγες εβδομάδες και τώρα κατέθεσε άλλα. Νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε το τι ακριβώς κατέθεσε ο Αποστολόπουλος και πώς δικαιολογεί τη δημόσια τοποθέτηση. Την τοποθέτησή του και το πώς εκείνος ξεπέρασε τον όποιο φόβο νιώθουν όλοι οι παίκτες του Πλατανιά. Γιατί αυτό κυριαρχεί στα Χανιά. Ένας φόβος. Λέγεται ότι οι μυστήριοι τύποι κυκλοφορούν που δεν τους ξέρει κανείς. Λέγεται τέλος πάντων. Ναι, ότι... αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Εκφοβισμός για να μην μιλήσουν. Ό,τι έγινε με τη Βέρεια τότε. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ο Ολυμπιακός έχει τα δικά του, γιατί ότι ο ΠΑΟΚ κρύβεται από πίσω, ότι ο ΠΑΟΚ πως το λέει συνέταξε την καταγγελία και την κατάθεση, ότι θέλουν να μας τιμωρήσουν με ψεύτικα στοιχεία κτλ. Κτλ. Ξαφνικά κάποια στιγμή εμφάνισαν τον Μπανανά για να μιλήσει, όταν κατάλαβαν ότι είναι γνωστό ποιον έχει μάνατζερ, τον απέσυραν. Χθες κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο Μανούσος, που έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και για άλλες υποθέσεις με τον δικηγόρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, και αυτό σιγά σιγά θα πάει προς τα πίσω, γιατί καταλαβαίνει ότι σφίγγουν τα μπάλατε, ναι. Δεν είναι σωστό να λέγονται κάποια πράγματα και η υπόθεση αυτή μόλις άνοιξε. Δεν κλείνει, μόλις άνοιξε αυτή η υπόθεση. Και είναι τόσες πολλές υποθέσεις με αυτούς τους ίδιους, τόσες πολλές εδώ και τόσα χρόνια. Και είναι τόσο μεγάλη προσπάθειά τους να τα διαψεύσουν όλα και να λένε όλοι ψέματα.
όλοι. Και για φούρνους και για μαγαζιά και για διαιτητές και για μπλόκα και για στοιχήματα και για συνομιλίες και για τόσο μεγάλο. Δηλαδή οι δικηγόροι της ΠΑΕ Ολυμπιακός πραγματικά πρέπει να παίρνουν επιδόματα πάρα πολλά με τόσες υποθέσεις που τους έχουν φορτώσει. Τόσες υποθέσεις. Λοιπόν, επειδή ο Ολυμπιακός αναφέρεται πλέον και στον ΠΑΟΚ επίσημα ότι κρύβεται πίσω από την υπόθεση του Αποστολόπουλου, με τι επιχείρημα, ότι είναι ο Αποστολόπουλος στη Θεσσαλονίκη. Λες και ο Αποστολόπουλος είναι από την Καλαμάτα, από το Καστελόριζο, και θα πάει στο Καστελόριζο να μείνει. Θα βγάλει ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ. Θα βγάλει ανακοίνωση και θα απαντήσει για αυτά που του καταλογίζει η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Με την οποία ακόμα υπάρχουν διάφοροι που επιμένουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει σχέσεις και είναι φίλοι και ξαφίδι με το Μαρινάκι μαζί και τα λοιπά. Να πω κάτι προσωπικό, 7-5-7 ναι. Ρωτάει γιατί δεν βγήκε στο kick-off, λέει, γελάει ο κόσμος με το ρεπορτάζ του Παγκάκη. Δεν ήταν ο Παγκάκης, αν θυμάμαι καλά. Το βράδυ της Κυριακής παραιτήθηκα από το kick-off. Γιατί? Γιατί δεν έκανα τους μαλάκες. Τέλος πάντων, έχω παραιτηθεί, παιδιά, δεν πρόκειται να ξαναβγω ποτέ. Κρίμα, γιατί σε μια εποχή που το Survivor πήγαινε τρένο, δεν θα συνεργαστώ ξανά με το Sky. Γιατί? Τι, γιατί δεν έχει κουμπί κανένα, τι έκανε εγώ το βλάκα. Κάτσε, ρε, μπορεί μέχρι το καλοκαίρι να το έχει πάρει ο Σαββίδης. Είναι το κανάλι του κυρίου Αλαφούζου και υπερασπίζεται το Παναθηναϊκό. Ωραία, να υπερασπίζεται το Παναθηναϊκό. Εμένα γιατί δεν μου δίνεις λόγο σε μια εκπομπή που μία ώρα σκίζει τον ΠΑΟΚ. Αν μου δίναν λόγο να πω τα δικά μου, δεν θα είχα πρόβλημα. Ναι. Πες τα δικά σου εσύ, να πω και εγώ τα δικά μου. Πες τα σε 55 λεπτά, θα πω εγώ 5. Εντάξει, δεν είμαστε γλάστες. Δόξα Θεώ, δεν έχουμε 3 παιδιά όπως ο Άκης, 2 όπως ο Τζομπατζόγλου. Έχουμε τη δυνατότητα. Όχι, δεν είναι πάλι εσύ το ίδιο πιστεύω θα κάνεις. Καμία σχέση. Μην το. Ρε, αγόρι μου, δεν θέλω να το παίξω μα και τον ομάχο. Τώρα σου λέω απλά ότι δεν κάτσω να κάνω το μαλάκα για κανένα λόγο. Αυτό τώρα που ακούτε έχει τρομάξει με όλους αυτούς που κάνουν επαναστάσεις και δηλώνουν Μακεδονομάχοι και στον φόβο μην τον παρομοιάσετε με κανέναν τέτοιον. Είναι πολλοί που και αυτές τις μέρες να πούμε έχουν σηκώσει η λάβα του πέρα. Λέει ότι αν είχα 3 παιδιά θα έμενα. Τώρα δεν μένω. Σιγά μην έμενες, ρε. Δεν λέω αυτό. Λέω απλά ότι δεν έχω και κανένα ταλγκάι ιδιαίτερα. Χάσαμε, ξέρω εγώ, κάποια λεφτά. Να εντάξει, χάρηκα πολύ. Όχι απλά έχασες κάποια λεφτά. Έχασες μια απίστευτη. Πώς το λένε, δημοφιλία. Έτσι. Έχασες και τα χρήματα. Έχασες και τη δυνατότητα. Έχασες πολλά εσύ σαν κόλκας. Σαν δημοσιογράφος που μετά από λίγο καιρό που θα τα έχουν ξεχάσει αυτά θα σου πούνε εσύ κόλκα που τα παίρνεις από παντού. Σε ένα μήνα θα μας βρίζουν. Εντάξει, αυτό σου λέω. Αλλά επειδή σε ένα μήνα θα σε βρίζουν, τώρα που έγινε αυτό, μην το υποβαθμίζεις. Σε έφαγε ο Βαρούχας. Ο Βαρούχας μου φαίνεται. Όχι, εντάξει, κανείς δεν έφαγε. Και να πω δεν, και εντάξει, αλήθεια, όλοι καταλαβαίνουν. Ρε, δεν υπήρχε δυνατότητα να μείνεις. Αλλά όχι ότι δεν έχασες κιόλας. Εντάξει, απλά το θέμα ξέρω είναι ότι. Για να τα λέμε όλα, εμένα ποτέ δεν μου είπανε πες το ένα, πες το άλλο, εντάξει. Δηλαδή βγαίνει και έλεγα αυτό που σκεφτόμουν. Προφανώς την συγκεκριμένη εκπομπή. Αυτός ο άνθρωπος τώρα θέλει να πάει μπροστά. Αυτός ο άνθρωπος. Και ξεκινάει λέγοντας αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα σας πω, αλλά για να λέμε του στραβού το δίκιο, ποτέ δεν μου είπαν τι να πω. Εντάξει, ξεκινά από αυτό. Όχι, δεν αγόρι μου. Πάτησε του πρώτα ένα χέσιμο και μετά πες. Αλλά να πω κιόλα, εσύ ξεκινά πρώτα από εκεί. Όχι, όχι. Και θες να πας και μπροστά. Είμαι δίκαιος, αγόρι μου. Δεν μου είπαν ποτέ. Πες το ένα, πες το άλλο. Προφανώς, ναι, γιατί δεν θα σε είχανε. Όταν όμως δεν θέλω να πω αυτό που θέλω να πω. Απλά δεν σε βγάζουν. Βγαίνω, ναι. Δεν σου λένε τι να πεις. Απλά όταν είναι να μην. Δεν θα σε βγάζουν. Πεις, ναι. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι αυτό δημοσιογραφία, δεν είναι αυτό συμμετοχή σε ένα. Είναι αυτό που λέει ο Τσορβαντζόγλου. Έπεσε η γραμμή, δεν ακούγεται. Ναι, λίγο. Ναι, ναι. Ναι. Μα κούρασε τα προσωπικά σου όμως. Εντάξει, ρε φίλε. Μα κούρασε ο φίλος. Τι να κάνει. Εντάξει. Ναι. Τόση ώρα τα προσωπικά σου. Ναι. Να είναι καλά οι άνθρωποι, ευχαριστούμε για τη συνεργασία 2 χρονάκια, περάσαμε πολύ καλά, μου άρεσε. Αλλά υπάρχουν στιγμές που φτάνει, ξεπερνάει την κόκκινη γραμμή που και δεν μπορείς να συνεχίσεις. Εχθές είπε κι άλλο, έλεγε κι εγώ δεν ήμουν ένα καλό παιδί. Εντάξει, έβαλα και εγώ κρίζες, εντάξει, αφού ξεφώνησα τα μέσα του λαφού σου. Εντάξει, δηλαδή τι να. Ναι, αφού έβαλα το χεράκι μου κι εγώ. Εντάξει, αφού δεν είμαι κι εγώ στα. Και αυτοί σου λένε κάτσε ρε, που είσαι στα μέσα, τι ξεφωνίζεις και τι να κάνουμε ρε παιδιά. Φημίζεσαι για την ψυχραιμία σου. Γενικά. Δεν είναι τα θέματα, πολύ συνθητά το έκανα, δεν έχει να κάνει με την ψυχραιμία ή την ψυχραιμία.
Λοιπόν, αυτά και με το προσωπικό θέμα του συναλήφθου, ο οποίος μας έφαγε όλη την ώρα. Και πάμε παρακάτω. Τι παρακάτω, μία πήγε. Πότε πήγε μία. Κλείνουμε την παρακάτω. Πρώτη ώρα γρήγορα με την τεχνική εταιρεία Αναδομό. Που συμπληρώνει 10 χρόνια και έχει 10 άτοκες δόσεις και όχι 6 για ό,τι αγοράσετε. Εκμεταλλευτείτε τα προνομιακά πακέτα τα οποία υπάρχουν και για ανακαίνιση στο σπίτι, μπάνιο, κουζίνα, παιδικό δωμάτιο, αλλά και για οτιδήποτε θέλετε τον επαγγελματικό σας χώρο με συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα. 2-30-241-508 η Αναδομό αλωνίζει το κέντρο της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Data Labs και πάλι μαζί μας με νέα σεμινάρια και στα οικονομικά αλλά και στην πληροφορική. Αν θες να γίνεις expert στην πληροφορική, σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων και τεχνικού δικτύου. Πληροφορίες, Εθνικής Αμήνης 14α, datalabs.aero.gr, 2310-22-29-62. Μιλάτης, Διογένους 17 στην κάτω Τούμπα, κάτω Τούμπα είναι εκείνη, στην Τούμπα, δίπλα στο γήπεδο, 7 τηλεοράσεις για να δείτε σήμερα τον ημιτελικό, αυτό που παίζουν κάθε χρόνο, Champions League και οι δύο. Μπράβο τους. Μπράβο τους, πραγματικά. Αθλέτικο. Αθλέτικο Ρεάλ σήμερα, Αθλέτικο, ο Ρεάλ Αθλέτικο είναι, Ρεάλ Αθλέτικο σήμερα. Στον πειρατή μπορείτε να το δείτε, πολύ καλές μουσικές, ροκ μουσικές και βέβαια πολύ καλή κουζίνα με αμερικανίες χαμπουκεριές, κάτι πανέ, κοτόπουλα, κάτι τέτοια πολύ δυνατά στον πειρατή και βέβαια πάντα προσφορά σε μπύρες, χύμα κυρίως που έχει και τη δυνατότητα ο Ντίνος. MMA, GFC, το μεγαλύτερο τουρνουά MMA στην Ελλάδα έρχεται και στη Θεσσαλονίκη στις 13 Μαΐου, είναι μαζί μας εδώ στο Power Sports Arena. Προμηθευτείτε εισιτήρια για, για τις μάχες σε κλουβί στο πιο εντυπωσιακό θέαμα που αφορά τα σκληρά αθλήματα τέλος πάντων και τις πολεμικές τέχνες. Γρήγορα στο διάλειμμα για να πάμε και στα άλλα αθλήματα, να ανοίξουμε και γραμμές ό,τι προλάβουμε στην επόμενη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Πάει ΠΑΟΚ και ενημέρωση για τα εισιτήρια. Μπορούμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση σε κάποια φάση. Φαγωθήκατε. Δεν θα ενημερώσει ΠΑΟΚ, δεν θα ενημερώσει. Ορίστε. Τα εισιτήρια του τελικού. Επίσημη ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ που λέγανε δεν θα πούν τίποτα. Σας διέψευσε πάλι η ΠΑΟΚ. Πρώτα εκεί και μετά πάνω. Αλλιώς δεν είναι. Εκεί, πάτε εδώ. Εδώ, πάτησε. Και μέσα. Η ΠΑΟΚ ανακοινώνει πως παρέλαβε και διαθέτει τα εισιτήρια του τελικού του κυπέλου. 6 Μαΐου, Παθησαλικό 8.30. Λόγω του πολύ περιορισμένου αριθμού, τα εισιτήρια θα διατεθούν στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας VIP, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων σουίτας. Στους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας στη θύρα 1, εξαιρούνται παιδικά χορηγικά. Στις ανάγκες του ποδοσφαιρικού τμήματος, στους Σουφού ΠΑΟΚ και στους χορηγούς. Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και για την αγορά του εισιτηρίου είναι απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας και βάσει του αθλητικού νόμου η δήλωση του ΑΜΚΑ του φιλάθλου. Σύμφωνα με τις οδηγίες αστυνομίας, θα γίνει αυστηρός έλεγχος και η επίδειξη ταυτότητας θα είναι απαραίτητη κατά την είσοδο στο γήπεδο. Ενώ θα απαγορευτεί η είσοδο σε οποιονδήποτε φέρει εισιτήριο που δεν αναγράφονται τα δικά του πραγματικά στοιχεία και είναι αναντίστοιχα με τη ταυτότητά του. Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει από τα γραφεία της ΠΑΕΠΑΟΚ αύριο Τετάρτη. 3/5 από τις 9 έως τις 7. Επαναλαμβάνουμε, ποιοι δικαιούνται εισιτήρια με βάση την ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ. Λόγω του πολύ περιορισμένου αριθμού, τα εισιτήρια θα διατεθούν στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας VIP, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων σουίτας, στους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας στη θύρα 1, εξαιρούνται παιδικά χορηγικά, και στις ανάγκες του ποδοσφαιρικού τμήματος και στους συνδέσμους φιλάθλων ΠΑΟΚ αλλά και στους χορηγούς. Αυτές είναι, ας πούμε, ότι οι ομάδες των ανθρώπων που θα πάρουν εισιτήρια από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Προφανώς αναφέρονται στα 8.000 τα οποία επίσημα έχει λάβει η ΠΑΕ. Οι σύνδεσμοι, προφανώς τα πιο πολλά, και από εκεί πέρα κάτοχοι διαρκείας VIP, κάτοχοι διαρκείας στη θύρα 1 και οι ανάγκες του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτή είναι η ανακοίνωση που λύνει, διευκρινίζει τέλος πάντων τι συμβαίνει στο μεγάλο και δύσκολο αυτό θέμα, το οποίο πρέπει να απασχολήσει σήμερα, αύριο το πολύ,
και από την Πέμπτη να έχει τελειώσει η όποια συζήτηση. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με alter ego, ανδρικά ενδύματα και ευκαρπία 25 Μαρτίου, αλλά και Καλαμαριά Πασαλίδη 85. alterecofashion.gr. Αν δείτε τον Σταύρο οπουδήποτε στο δρόμο κτλ. Είναι, το μπλουζάκι, το είναι και το από πάνω έως κάτω alter ego. Ναι. Και ότο καλογεράς, ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Εκεί δεν θα δείτε το Σταύρο. Μα έρχεται τον καλογερά. Σέρβις, φαροποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, τα πάντα όλα και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Εδώ και 35 χρόνια το Ότο Καλογεράς συνεργάζεται με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και σας λύνει τα προβλήματά σας. Τρία καταστήματα: Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19 παλιά συμμαχική οδός Ωραιοκάστρου και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης, και ένα τηλέφωνο το 2310-694-97. Και φτύκας, βέβαια, ήδη γίνεις στην Τούμπα Απόλλωνος 37-39, πάνω από τον κήπο του Καλού, ό,τι θέλετε. Επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων, δωρεάν μεταφορά των προϊόντων στον χώρο σου ή διγινής φτύκας. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Τελική στο πρωτάθλημα βόλεϊ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια τον Ολυμπιακό. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ας πούμε ότι του πήρε το πλεονέκτημα έδρας αυτή τη στιγμή. Αν του πήρε τον αέρα, αν του πήρε την ψυχολογία, τι σημαίνουν αυτές οι δύο νίκες, θα συζητήσουμε με ένα από τους πιο έμπειρους αθλητές της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον Ανδρέα τον Ανδρεάδη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλησπέρα. Και συγχαρητήρια για τις δύο συνεχομένες νίκες και την πρώτη που ήταν εντυπωσιακή στο παλατάκι, αλλά και τη χθεσινή σε αγώνα πολύ υψηλό επίπεδο. Πώς τον έζησες εσύ το χθεσινό? Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ένας καλός αγώνας, είχε δοκιμάσει το σκορ, είχε ένταση. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν και υψηλό επίπεδο. Είχε και μεγάλες φάσεις, έτσι. Κοίτα, είχε... στο τρίτο σετ νομίζω είδαμε πολύ μεγάλες φάσεις. Αυτή είναι η αίσθηση. Δείξαμε πάθος και δείξαμε όλες τις μπάλες, δύσκολες καταστάσεις τις κάναμε υπέρ μας. Ο Ολυμπιακός ήταν τυχερός σε κάποιες φάσεις που βγάλαν άμυνες με τα πόδια και καταφέραμε μετά να πάρουν και το πόντο. Αλλά αυτό δεν έριξε την ψυχολογία μας. Είχαμε κατεβεί αποφασισμένοι για την νίκη. Και αυτό φάνηκε και από το παιχνίδι μας. Ότι δεν τα παρατήσαμε και αν δεν ξεκινήσαμε καλά το πρώτο σετ, και αν βρεθήκαμε, αν δεν κάνω λάθος, 22-20 χάναμε, το δεύτερο καταφέραμε να αντιστρέψουμε τις βάρες μας σκορ. Καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Τι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για να γυρίσει έτσι η σειρά? Ήταν το δεύτερο παιχνίδι και το πώς κερδίσατε που σας άλλαξε εντελώς? Είναι κάποια άλλα τεχνικά θέματα? Είναι ίσως κάποιες αδυναμίες του Ολυμπιακού? Πώς το εξηγείς? Γιατί είναι μεγάλη διαφορά του χθεσινού αγώνα με ό,τι είχαμε ζήσει και στη χρονιά και στο κύπελο και στο πρώτο μάτσα θες. Ναι, έχουμε καλύτερη ψυχολογία, έχουμε διαβάσει πολύ καλά τον Ολυμπιακό. Έχει ένα παιχνίδι που μπορούμε και το προσγνώμαστε πάρα πολύ καλά, παίρνει τον Πασαδόρκο. Και οι παίκτες που αποτελεί το ΠΑΟ και είναι ψηλού επίπεδου. Όλο αυτό το καιρό πιστεύουμε σε αυτούς μας, δυστυχώς δεν καταφέραμε να τον βγάλουμε μέσα στο γήπεδο. Και μετά την απώλεια του κυπέλου μέσα στο Αλεξάνδριο, ο κόσμος μας αφιλήτησε και συναχωρήσαμε. Αλλά εμείς δεν τα βάλαμε κάτω και καταφέραμε να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση υπέρ μας. Ναι. Αν πάρουμε το πρωτάθλημα, δεν έχει τελειώσει κάτι. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να είναι καλή ομάδα, αποτελείται από καλούς αθλητές, έχουν προσόντα. Εμείς, αν φανούμε σοβαροί, ταπεινοί, πιστεύω ότι καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη και με τη βοήθεια του κόσμου. Αλλά δεν πάει να πει ότι επειδή κάναμε μια νίκη θα πάρουμε και το πρωτάθλημα σίγουρα. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι την Πέμπτη μιλάμε για ένα άλλο παιχνίδι, για ένα άλλο κλίμα, αγώνα, για ατμόσφαιρα, παρουσία 7-8 χιλιάδων φιλάθλων. Μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην πίεση αυτό που μπορεί, θα... Αυτό μπορεί να έρθει και μπούμερα για πέραντι μας. Μπορεί κάποιοι παίκτες να μην έχουν παίξει τόσο πολύ κόσμο. Αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε κατάλληλα για να είναι ο 7ος παίκτης στο γήπεδο ο κόσμος. Με τη βοήθειά του και το πάθος του πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Αλλά πάνω απ' όλα εμείς παίζουμε μέσα στο γήπεδο, τι να κάνει ο κόσμος, αν εμείς δεν παίξουμε καλά θα χάσουμε. Κακά τα ψέματα, πάντως στο κομμάτι της εμπειρίας νομίζω ότι υπερτερεί ο ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Και στη διαχείριση ειδικών καταστάσεων. Ναι, τώρα έχουμε τον Ντάντε, έχει παίξει σε 50.000 κόσμο, έχει παίξει 3 Ολυμπιάδες. Ο Στάροβιτς
της Ευρώπης, στα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης έχει παίξει. Ο Σαφάλαβιτς είναι πολύ καλός παίκτης. Και ο Πέτκοβιτς. Έχουμε μια εμπειρία και μπορούμε να διαχειριστούμε δύσκολες καταστάσεις πιο εύκολα. Μπορείς να μας περιγράψεις τι άλλαξε στην ομάδα τις τελευταίες εβδομάδες και υπάρχει αυτή η φοβερή βελτίωση στην απόδοση? Και η ψυχολογία, άλλη τακτική ακολουθούν με τον Χόρ και τον Αλγκέτα. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε τώρα. Θα τελειώσει το πρωτάθλημα και μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω αναλύσεις. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Χθες στο τέλος του αγώνα επικράτησε ένταση. Ένταση γιατί αμφισβήτησε ο Ολυμπιακός στην τελευταία φάση, όπου βέβαια ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα. Ένταση γιατί εσείς πανηγυρίσατε, ένταση με εσένα για κάποιο σκηνικό, με τον Αγκάμες, με τον Τζούμποβιτς στο διαδίκτυο. Γιατί έγιναν όλα αυτά? Από τον Τζούμποβιτς δεν ξέρω, ούτε υπόθηκε κάτω από το φιλέ, ούτε είχαμε έρθει με τα παιδιά σε προσωπική αντιπαράθεση. Τόσο πανηγυρίζαμε, τελείωσε ο αγώνας, εγώ μπορώ να πανηγυρίσω λίγο πιο έντονα. Ήρθε ο Φιλίππ να μου πει γιατί πανηγυρίζω έντονα, που και αυτοί τα ίδια κάνουν μέσα στο Αλεξάνδρου και μέσα στο Παλατάκι, αυτά που τα ξεχνάμε. Ναι. Γιατί πανηγυρίσουμε έντονα μέσα στον Ολυμπιακό. Και πρέπει να καθίσουμε να πούμε εντάξει, νικήσαμε. Και ο Γκάμες μάλλον δεν έπαιζε καλά, ήθελε να δεξιωθεί του έφτυγε και έμεισε το λαιμό. Δυστυχώς δεν αντέδρασα. Είμαστε μπροστά στη γραμματεία, αυτό δεν γράφτηκε το φιλογόνος. Μπορούσε και εγώ καλύτερα να το ήξερα να συζητηθούμε, αλλά φάνηκε πιο ψύχρεμο. Και από εδώ και πέρα θα δούμε τι θα γίνει, αν θα τιμωρηθεί λόγω βίντεο. Λες ότι το φυσιολογικό ήταν να γραφτούν όλα αυτά στο φύλλο αγώνος. Μα μπροστά τη γραμματεία γίνεται, δεν έγινε. Ναι, ναι, ναι. Μπροστά τη γραμματεία, στις κάμερες, φωτογράφους, δηλαδή μόνο δορυφόρος δεν το πιάσε. Γράφτηκαν τα μπουκάλια τα οποία δεχτήκατε. Αυτό για την κροτίδα στα αποδυτήρια το είδες? Όχι, μπροστά τα πόδια είμαστε. Στους διαδρόμους ή μέσα στα δικά σας? Όχι, ήταν μέσα στα μπάνια, ήταν μέσα στα παράθυρα για να κάνουμε μπάνιο. Τώρα σε 10 τετραγωνικά που ήταν τα μπάνια. Και όπως είδαμε ότι πετάκεται κάτι με φατσιά, λέμε θα είναι τσιγάρο και μέχρι που μόλις θα δούμε την κροτίδα για να φύγουμε. Έτσι και αυτό έμενα στα πόδια. Αυτό πώς δεν καταγράφηκε επισήμως από... Μέσα στα αποδυτήρια έγινε, δεν γίνεται κάτι. Α, στα αποδυτήρια είναι... Δεν έχουν κάμερες, έχουν θέμα με τις κάμερες στον Ολυμπιακό γενικότερα. Τώρα όλη αυτή η ένταση που δημιουργείται μπορεί να παίξει ρόλο στο τελευταίο παιχνίδι? Σίγουρα μπορεί να έρθουν να προκαλέσουν για τον κόσμο, αλλά ο κόσμος πρέπει να έχει κόσμια συμπεριφορά με το πάθος του, με τα συνθήματα, να μην ανταποδώσουν σε χειρονομίες και εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας για να καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη. Μάλιστα. Να μην πέσουμε στην παγίδα ότι να προκαλέσουμε τον κόσμο και να βγούμε εκτός ορίων. Mm-hmm. Γιατί αν δεν πάει καλά το παιχνίδι, αυτό θα κάνουμε. Κατανοητό. Καλή προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι και καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Πολύ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτά από τον Ανδρέα τον Ανδρεάδη που μας περιέγραψε και το τι συνέβη στο τέλος του αγώνα, που πράγματι οι διαιτές έγραψαν στο φύλλο αγώνα μόνο για τα μπουκάλια τα οποία πέταξαν οι παδί του Ολυμπιακού με τον Σαφράνοβιτς να εντυπωσιάζει με το πώς έπιασε ένα μπουκάλι στον αέρα με το ένα χέρι. Απίστευτο σκηνικό. Γράφτηκαν όμως μόνο αυτά. Οι κροτίδες δεν γράφτηκαν. Η κίνηση του Αγκάμες, η οποία είναι παντού, δεν έχει καταγραφεί. Μετά απειλούσε και ο Τσούκοβιτς στο διαδίκτυο. Είναι φανερό ότι έχει χαθεί λίγο ο εκνευρισμός. Καλά, εντάξει. Έχει χαθεί λίγο η ψυχραιμία. Είναι λογικό. Δεν το περίμενα. Τους ήρθα από εκεί που δεν το περίμενα. Οι διαιτές χειρίστηκαν ότι δεν το είδαν. Δεν ήταν της αρμοδιότητάς τους αυτό για την κροτίδα. Ήταν μέσα στα αποδυτήρια κλπ. Το χάσαν και αυτό. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να τιμωρηθούν με βάση τις φωτογραφίες. Λογικά πρέπει να κληθούν. Σίγουρα. Να κληθούν σε απολογή. Βεβαίως. Αυτά με το βόλεϊ και το μεγάλο αγώνα της Πέμπτης στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Ας δούμε λίγο τι αναφέρει η διοίκηση, η ανακοίνωση για τα εισιτήρια. Στο μεταξύ μπαίνει στο ΠΑΟΚ Κοστρέκ και παντού βλέπεις τελικούς. Ναι, ρε φίλε. Κάλεσμα, ναι. Λέει στον κόσμο, πίστη για το double, το βόλι, το γυναικείο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πόση τελική ακόμα. Πάμε στο βόλι το αντρικό όμως. Έλα στο παλατάκι, ζήσε τη στιγμή, γράψε την ιστορία μαζί με τους παίκτες και δώσε ό,τι που χρειάζεται η ομάδα στον δρόμο προς την κατεύθυνση του αθλήματος. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ και το ΤΑ ΠΑΟΚ καλούν όλους τους φίλους της ομάδας να στηρίξουν τους παίκτες όπως μόνο αυτοί ξέρουν, μέσα αθλητικά πλαίσια σε ένα κατάμεστο γήπεδο.
Για το συγκεκριμένο αγώνα θα υπάρχει γενική είσοδος 10 ευρώ. Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται για τον αγώνα βόλεϊ, έτσι είναι και πολλά, στο PAOK Sports Arena 3-4 από τις 10 μέχρι τις 7 και την 5η από τις 10 μέχρι την έναρξη του αγώνα. Και στα γραφεία του ΑΣ PAOK στη θύρα 7 του κυπέλλου της Τούμπας. Και σε καταστήματα Γερμανός, λόγω της κρισιμότητας του αγώνα, στο κήπεδο θα εισέρχονται μόνο κάτοχοι εισιτηρίων του αγώνα, εισιτηρίων διαρκείας και διαπιστεύσεων. Θα υπάρχει διπλός έλεγχος κτλ. Κτλ. Αυτά ισχύουν για το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Αναφέραμε νωρίτερα για το ποδόσφαιρο και την διάθεση από την ΠΑΕ. Γράφει 183, δηλαδή εμείς που έχουμε διαρκεία στην 3 καμιά 13 χρόνια μας έχουν γραμμένους. Δεν έχει κανένας γραμμένο, δεν υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα. Τι να κάνει, πρέπει να φτιάξει ένα πυρήνα που θα δημιουργήσει ατμόσφαιρα, πρέπει να καλύψει τα κρυβά διαρκείας, πρέπει να καλύψει τους χορηγούς. Τώρα γινόμαστε, θέματα. Ναι, γινόμαστε πάλι κακοί λέγοντας αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αυτονόητο ότι επειδή είσαι ένα διαρκείας, ας πούμε, θα. Εντάξει, δεν έχει φθηνό διαρκείας. Ναι, δεν είναι, ναι, αλλά το διαρκείας το παίρνεις γιατί κρίνεις ότι το να πάρεις πακέτο όλα αυτά τα παιχνίδια πάλι σε συμφέρει. Δεν είναι σαν να πήρες 15 φορές το ίδιο εισιτήριο. Αν είχε, θα σου δίνει. Απλά είπαμε από την αρχή το σκεπτικό. Και εγώ υπέρ του μεγάλου γηπέδου ήμουν. Αλλά τους καταλαβαίνω, τους νιώθω. Το θέμα είναι να σου χαρίσουν ένα κύπελο, όχι ένα εισιτήριο. Αυτό είπα, φίλο, δεν είναι φθηνό στην τρία. Το είπαμε. Ναι. Απλά ο άλλος που δίνει 3.000 και εσύ που δίνει 500 είναι μια διαφορά. Είναι και αριθμητικό το θέμα. Αυτοί με τα 3.000 είναι λιγότεροι. Ναι, ναι, μπορούν να πάρουν. Είναι πιο εύκολο να εξυπηρετηθούν. Ναι. Στη θύρα 3, στη θύρα 7, στη θύρα 6 δεν γίνεται. Δεν φτάνει. Εμένα κάθε είναι φορά που φτάνει η συζήτηση αυτό, με ενοχλεί αυτό το εμείς που πληρώσαμε. Ρε φίλε, πληρώνουμε για την τρέλα μας, πληρώνουμε για μια απόλαυση και πληρώνουμε για να μπούμε στο γήπεδο. Αυτό έλπε να μην πληρώνουμε και που παίρνουμε και εισιτήριο για να μπούμε στο γήπεδο. Δεν είναι. Θα σου πει τώρα κάποιος ότι δεν πληρώνεις. Ξέρεις ότι είσαι δημοσιογράφος, θα σου πει. Εγώ φίλε, δύο διαρκείες αγορασμένα έχω σχεδόν κάθε χρόνο. Ειδικά φέτος έχω δύο. Μην κοιτάς που με το ένα το έκανα δώρο. Τέλος πάντων, δεν το είπα για να απολογηθείς. Όχι. Τι θα απαντήσεις. Ναι, θα σου απαντήσω άλλο. Εσείς ο δεν πληρώνει. Ο Ραφαήλ, ο καταρχήν μας παρακαλεί να ενημερώσουμε για τον τελικό της γυναικείας ομάδας βόλεϊ στο κύπελο της ΕΠΕΣΤ την Τετάρτη στις 7. Αντίπαλος του ΠΑΟΚ ο Μυγδονιακός. Λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση. Να ενημερώσουμε γι' αυτό. Ο Ραφαήλ. Ραφαήλ με τον Μυγδονιακό. Είναι τελικός, τελικός κυπέλλου. Μυγδονία είναι εκεί, λιτή, δρυμός, μελισσοχώρητες. Εφτά στην Νεάπολη. Έτσι, αυτό. Είναι της ΕΠΕΣΤ. Έτσι στην ΕΠΕΣΤ. Ο τελικός, ο ΠΑΟΚ που ανέβηκε στην Α2 στο Βόλι. Μία και μισή πήγε η ώρα. Αν είναι δυνατόν, τίποτα δεν λέτε στην εκπομπή σας. Τίποτα. Με αυτά και με εκείνα περάσει, τελειώνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Αχιλλέας Μπέος κάνει προσπάθειες για να εμφανιστεί μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη και τον Δημήτρη Μελισανίδη στο Βόλο και από τον ΟΤΕ βλέπουμε ότι δείτε ένα τέτοιο θέμα. Θα δούμε. Μπορεί και να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Δήμαρχος Βόλου είναι, φίλε, δέτοιο. Ναι, έχει σχέση και με τους δύο. Δεν είναι και... Άμα θέλουν, θα το κάνουν. Φυσικά, οι σχέσεις δεν είναι όπως ήταν πριν από λίγα χρόνια. Τώρα το ξέρουν όλοι. Μία και μισή, ένα μικρό τελευταίο διάλειμμα. Να ανοίξουμε και γραμμές, να σας ακούσουμε και εσάς και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και για βόλεϊ. Με τον μπάσκετ δεν βλέπω να ασχολείστε πολύ. Δεν είναι ωραίο αυτό. Παίζει πάω Κάρης στο μπάσκετ. Τώρα αποδεικνύεται ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Αυτά τα μάτς περίμενε η ομάδα μπάσκετ. Είναι λίγα, είναι πολλά. Είναι μικρός ο στόχος, είναι μεγάλος ο στόχος. Αυτό είναι ο στόχος. Τι να κάνουμε. Να μπει ο πάω στην τετράδα. Τώρα δεν μπορούμε να το αναλύσουμε περαιτέρω. Γιατί, πώς και το μπάσκετ, δεν. Αυτό είναι. Και αύριο στις 7 στο Παλατάκι παίζει ΠΑΟΚ Άρης. Μετά από το απίστευτο μάτς του Σαββάτου.
Ένα μικρό διάλειμμα για να μιλήσουμε για όλα αυτά. Λοιπόν, και ενώ περιμένουμε και τη θέση της ΠΑΟΚ για αυτά που αναφέρει ο Ολυμπιακός, ο οποίος και πάλι στρέφεται κατά του ΠΑΟΚ για την υπόθεση του Πλατανιά. Γιατί στρέφεται κατά του ΠΑΟΚ, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί στράφηκε και για την υπόθεση της ΑΕΚ και την υπόθεση του Πλατανιά τώρα. Βλέπει ότι είναι ο ΠΑΟΚ πίσω από όλα αυτά. Αφού έχουν καλές σχέσεις. Ναι. Ήδη για το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης που άνοιξε πρώτο και νωρίς από την παρέμβαση του εισαγγελέα Πειραιά, ήδη όλη η ομάδα του Πλατανιά είναι αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό μέγαρο και καταθέτει. Χανίων έχω πει. Χανίων, ναι. Είναι η έδρα του. Καταθέτει όλοι όμως. Έτσι και προπονητές και παράγοντες και τα λοιπά και τα λοιπά. Η υπόθεση αυτή συνεχίζεται. Κάτι άλλο θέλω να πω. Όχι, φίλε. Τέλος πάντων. Πάμε να σας ακούσουμε και εσάς. Πάμε να σας ακούσουμε και εσάς για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Στο ποδόσφαιρο, με τα αγωνιστικό, με τα εισιτήρια, με το όλο θέμα του πρωταθλήματος και όσα βαραίνουν την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Αν θέλετε να κάνετε και μία εκτίμηση, θα παίξει ο ΠΑΟΚ play-off. Και φυσικά, τώρα βέβαια, όπως το αναφέρουμε, εδώ δεν είναι θέμα για την αφαίρεση βαθμού του Ολυμπιακού. Έχει ξεφύγει από αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι το λιγότερο. Ο υποβιβασμός είναι το νούμερο ένα. Μετά από όλα όσα έχουν μαζευτεί. Έχουμε το βόλεϊ. Ακούσατε τον Ανδρεάδη να λέει για την κροτίδα την ώρα που έκαναν ντουζ οι παίχτες. Μέσα στο ντουζ η κροτίδα. Ούτε καταγράφηκε, ούτε το είδε κανείς, ούτε το έγραψε, ούτε τίποτα. Ούτε βεβαίως ότι έκανε ο Αγκάμες. Καταγράφηκε. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, τα πάντα έχουμε. Ανοίγουμε γραμμές για να σας ακούσουμε δικές σας απόψεις. 2310-287. Σαββίδη δεν έχεις. 888. 2310-287-888 για ό,τι θέλει οποιοδήποτε και για όλα όσα αφορούν προσωπικά τον Ιβάν Σαββίδη. Είτε για τα μέσα, είτε για συνεντεύξεις, είτε για τα γεγονότα, είτε για όλα αυτά που τον αφορούν προσωπικά. Σας ακούμε για να τα σχολιάσετε. Πολύ γεμάτες ημέρες. Δηλαδή δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Δεν ξέρεις. Όχι, εντάξει. Ο πραγματικός λόγος λέει πως θα σταμάτησε από σκάι, λέει είναι ένας, δεν μπορεί να φοράει από κάμψο. Αυτό είναι τεράστια αλήθεια, δεν μπορεί να φοράει από κάμψο. Πάμε να χειράσεις, σηκώσουμε όλες τις κούπες μαζί με το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, λέει ο φίλος ο 23. Λοιπόν, περιμένουμε τις δικές σας γραμμές, τις δικές σας απόψεις για όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τον ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο, αν και νομίζω ότι όλοι εισιτήρια θα ψάχνουν. Ναι, φίλε 923, θα το ξαναστείλεις το μήνυμα, το αναφέραμε, και ενώ σε λίγο θα έχουμε και την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για όσα αναφέρει ο Ολυμπιακός από νωρίς για τον Αποστολόπουλο. Ο Ολυμπιακός που ανοίγει το όλο θέμα από μόνος του, δίνει ένα ακόμα πάτημα στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα για να ασχοληθεί επίσημα με αυτή την υπόθεση. Έχει φανεί ο Σιμιτζόγλου με αυτό? Όχι. Μήπως έχει ασκήσει τη δίωξη και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι? Α, μπορεί, δεν είναι. Εντάξει. Ναι. Πάμε στο πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Παιδιά. Ναι, είναι λίγο πιο δυνατά. Ναι, καλησπέρα από Σφίδια και από Skype μαζί, οπότε καταλαβαίνετε τώρα. Γεια σου. Λοιπόν, Κωνσταντίνος. Θέλω να πω αυτό το οποίο με κάνει περισσότερο από όλα. Είναι πολύ λυπηρό, πάρα πολύ λυπηρό συνέστημα, επειδή εγώ απέχω προφανώς μια Ευρώπη παραπέρα, να διαβάζω φίλους του Παναθηναϊκού που κατηγορούν τον ΠΑΟΚ για αυτό που συνέβη. Έστω ότι εγώ λέω εντάξει, ήταν μια διαιτησία η οποία μπορεί να πεις άμα συνέβαινε σε σένα μπορεί να δείξει τα κακή. Ο ΠΑΟΚ τι ακριβώς θέλει αυτό?
γιατί κατηγορείται ξαφνικά για όλα ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό είναι συντονισμένο, ρε φίλε. Υπάρχουν λόγοι, προφανώς. Ρε Σταύρο, δηλαδή τι σχέση έχει ο ΠΑΟΚ με το να κάνει ένα διαιτητής μια κακή διαιτησία, με την έννοια του δεν είναι τα όλα αυτά που λένε αυτοί. Εντάξει, γιατί αυτό το καταλαβαίνει στην ώρα του αγώνα. Οι παίχτες δεν είναι χαζοί. Άμα κάποιος τους σκίζει, το βλέπεις στους παίχτες. Όχι κατόπιν εορτής. Αν ήθελα να τους φάξουν, δεν θα τους άφηνε να κάνουν επίθεση. Προφανώς. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε 5 τέταρτες. Ναι. Αυτό, μα είναι. Η απάντηση σε αυτό που ρωτάς είναι γιατί συνήθισαν σε άλλο ΠΑΟΚ. Άλλο ΠΑΟΚ στο μυαλό τους. Είχαν τον ΠΑΟΚ που του κλέβαν ακόμα και το Champions League με το offside του Ζιλμπέρτο Σίλβα και δεν έλεγε κανείς τίποτα. Ένας θυμάμαι, ένας ρεπόρτερ Παναθηναϊκού. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς τώρα. Τι σημαίνει αυτό, γιατί δηλαδή ξαφνικά. Να σου πω, Κωνσταντίνε. Άστο, επειδή παρασυρθήκαμε σε αυτήν την κουβέντα πολλές μέρες. Έχει φανεί τι γίνεται, φίλε, και νομίζω ότι είναι λίγο άτομο να ασχολούμαστε ακόμα. Έχει δίκιο σε αυτό που λες, Σταύρο. Ναι. Απλά σου λέω είναι πολύ άσχημο συνέστημα. Όποιος άσχημο χάνει, συνέστημα, έτσι καν θέλουν να σε κάνουν. Αλλά το άσχημο συνέστημα θα πρέπει να το έχει η ομάδα που φάγει 4. Ναι, αυτό δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτό που λέει ο ένας τον άλλο αποκαλεί Ολυμπιακό, γάβρος του Βορρά. Εντάξει, είναι βρισιά, ρε φίλε, να σε λένε Ολυμπιακό, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι. Αυτό είναι ξεκάθαρα, είναι βρισιά πραγματικά. Ναι, αλλά και τι να κάνω εγώ τώρα, να πέσω στην επικοινωνιακή παγίδα που στείνει άλλος για συγκεκριμένο σκοπό, ενώ έχω ένα τελικό μπροστά μου. Την απάντηση δίνουν οι Παναθηναϊκοί, τέλος. Αυτό είναι το θέμα. Την απάντηση δίνουν οι Παναθηναϊκοί, οι ίδιοι οπαδοί. Να σε καλά, καλημέρα. Να παίξουν καλύτερα για να κερδίσουν. Καλό, να σε καλά. Γεια σου, καλημέρα σου ίδια. Προχωράμε, χαίρετε. Ναι, εγώ είμαι. Κλείσε το αυτό που ακούς, τι είναι, ίντερνετ, τι είναι. Σε μένα μιλάς, ναι, Δημήτρη. Ναι, κλείσε το όμως αυτό λοιπόν, που ακούς. Ναι, κάτσε, πάω στο άλλο δωμάτιο, Μπράβο. Λοιπόν, έχεις και μεγάλο σπίτι. Ναι, τώρα κάνει πρόβλημα, είμαστε εντάξει. Ναι, σε ακούμε. Λοιπόν, τρία πραγματάκια έχω να πω. Πρώτον, ο Σταύρος να πάει στο γραφείο να δουλέψει στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ. Μπα. Ο Σταύρος για εκεί είναι. Μπα. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, κάποιο δημοσιογράφο Ευάγγελο Μίχο εδώ από την Αθήνα τον έχετε πάρει χαμπάρι, ρε παιδιά. Στο κόντρα, εντάξει. Εγώ τον έχω πάρει χαμπάρι, είναι τι. Το ξέρεις δηλαδή. Να σου πω τώρα, μιλάμε στον αερά. Ναι, στον αέρα μιλάμε. Α, για να προσέχω τα λόγια. Το ξέρεις τι μπουμπούκι είναι, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μια πολιτική εχθρική απέναντι στον ΠΑΟΚ, ναι. Μόνο εχθρική, σκουλικιάρικη. Γιατί εμείς τα προσδεχόμαστε. Τα σκουλίκια δεν δεχόμαστε. Λοιπόν, και το τρίτο. Πείτε στην ΠΑΕ να βγάλει μπλούζα, πως βγάζουν μπλούζα Γκαρσία και Φραζέσκος με τους παιχταρά, Κίζας. Νούμερο 12, Κίζας. Να πάμε να την πάρουμε όλοι και να κυκλοφοράμε στην Αθήνα. Μάλιστα. Έτσι, Κίζας. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Έγινε για... Αποβεμένος. Ήδη σκέφτηκα. Σούφο Κίζας. Η φάτσα του Κίζας σε μπλούζα όπως τον Γκαρσία μου ήρθε εικόνα. Αποβεμένος. Ναι, γιατί τρελάθηκε, παιδί μου, άνθρωπος. Ναι, τόσο ακούει. Κίζας. Εντάξει, τρελάθηκε. Λοιπόν, σε λίγο στους επόμενους φίλους και ενώ περιμένουμε το τι θα αναφέρει και ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα Πόλο πήρε ασημένιο μετάλλιο νέων στο Πανελλήνιο. Μεγάλη επιτυχία για τα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο και στους προπονητές. Που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί από ό,τι μαθαίνουμε. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ είναι και σε πολύ καλό επίπεδο στην πρώτη ομάδα. Σημαντικό πράγμα να δουλεύεις για τον ΠΑΟΚ παρότι ποτέ δεν θα εισπράξεις τα χρήματα που θα συγκρατήσουν σε αυτά τα τμήματα. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σταύρο. Στο Σανέφτη, Κούρα είμαι. Γεια σου, ρε Κούρα. Τι κάνεις. Είσαι με θυμάσαι από παλιά. Ναι, βρε, ναι. Άρα, Σταύρο, μοντέλο, θυμάσαι. Μοντέλο. Τον βλέπεις τηλεόραση. Ξέχνα το. Είχε ένα διαφημιστικό και έλεγε «Κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και δεν τον πιστεύω». Για τον Σταύρο το έβγαλε. Ναι. Και σε αποκαλούσα στα μηνύματα όταν σου έστειλα μοντέλο. Μοντέλο, αφού έχεις κριτήριο σοβαρό, εντάξει, δεν είναι αυτό. Να είσαι καλά, καλημέρα. Γεια σου, Κουλά. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα, χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εσείς παιδιά, ο Σαββίντης δεν έχει πρόσβαση εκεί στα κουλάκ της Σιβηρίας να πάει να φορτώσει ένα καμιόνι με... Να σου πω, αυτούς επειδή, τους περίπου άκου εκεί λίγο, πέρα. Άκου λίγο. Επειδή νομίζετε βγαίνετε ανώνυμα στον αέρα και λέτε. Εμείς θα τρέχουμε στα δικαστήρια πάλι. Αυτά που λέει στο καφενείο δεν γίνονται στον αέρα.
να πάνε να κάνουν διακοπές στα Χανιά. Δεν είπα να κάνουν κάτι οι άνθρωποι. Όπω ρε φίλε. Τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Θα το πάρουμε, πώς το βλέπω τα πράγματα. Πήγαινε εκεί την κουβέντα λοιπόν, ναι. Ποδοσφαιρικά πώς το βλέπεις? Ποδοσφαιρικά, αυτή τη στιγμή θα πω την αλήθεια με τρώει πολύ να γίνει δίωξη από το Σιμιτζόγλου. Αλλά με το κύπελλο θα ασχοληθώ από το Σάββατο το πρωί. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Το μυαλό μου εκεί πέρα είναι αυτή τη στιγμή εμένα τουλάχιστον. Mm. Περιμένω, εγώ σου είπα και στο Δημήτρη το πρωί, δεν βλέπω να κινείται τίποτα, αλλά θα δούμε. Η φάση είναι ότι θα έπρεπε ήδη ο Σιμιτζόγλου να έχει σκίσει την κυρία Ρε, είναι ύποπτο τώρα αυτό το πράγμα που γίνεται. Δεν βλέπεις ότι πάει να κουκουλωθεί κάπως. Δεν ξέρω τι δυνατότητες έχει πάει πάγου να... Μέχρι πρότινος, ανόρεκτο τον είδα. Ανόρεκτο. Τι ανόρεκτο, ρε. Ξεκάθαρα δεν έχει καμία διάθεση να προχωρήσει. Ξεκάθαρα, και θα αρχίσουν να πιέζονται τώρα και με τα play-off. Άντε να ξεκινήσουμε, άντε παρατράβηξε, άντε να ξεκινήσουμε και θα κλείσει η υπόθεση έτσι. Έτσι θα πάει να κλείσει η υπόθεση. Τέλος πάντων, να δούμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργος. Ο Σιμιτζόγλου είναι τακτικός δικαστής. Εσύ που ξέρεις και τα πολλά. Ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, αυτή είναι η... Ναι, είναι τακτικός δικαστής, ναι, ή είναι... Εισαγγελέας κανονικός είναι. Κανονικός. Δεν είναι πρώην δικηγόρος και τέτοια και αυτά, εισαγγελέας είναι. Εντάξει. Ωραία. Είναι πολύ βασικό, να βρεθεί και κάποιος ακόμα μαζί με τον Αποστολόπουλο να πει τα ίδια πράγματα, έτσι. Γιατί αν είναι ένας, θα τον φάνε ζωντανό οι άλλοι. Για να δούμε. Αυτή είναι η εντύπωση. Έγινε, καλημέρα. Έγινε. Καλά. Δεν είπαμε κουβέντα για άλλον έναν τελικό της K15 στο ποδόσφαιρο. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το μάτς που έγινε το Σάββατο και πήγε στα πέναλτι. Δεν με αφορά άμεσα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός K15, πρωταθλητές. Πανηγύρισαν και αυτοί χθες στην Τούμπα. Είδες που βάλαμε και έναν 8 χρονών. Τι εννοείς? Ήταν 8 χρονών βάλαμε. Στο μάτς. Ναι. Δεν ξέρω τι εννοείς. Πανηγύρισαν και όλα τα τμήματα πάλης. Πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και στην πάλη, για να μην ξεχνιόμαστε. Άνδρες, έφηβοι, με πανελλήνιες νίκες. Πολλά μπράβο σε όλους τους υπευθύνους εκεί. Και στο Χάρη το Μάλιο και στον κ. Αμυρίδη. Έχουν ανεβάσει επίπεδο και την πάλη του ΠΑΟΚ. Οι αθλητές του οποίου βεβαίως πλέον γεμίζουν και τις εθνικές ομάδες. Πάμε στην γραμμή. Καλημέρα στον επόμενο, καλησπέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Δικό σου. Καλημέρα, καλησπέρα από την Ασπρόμαυρη Ρόδο. Εννοείται, ασπρόμαυρη. Εννοείται. Σύνδεσμος καλά είναι εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνεις γρήγορα τα μήνυμα που σου έστειλα, που απάντησες γρήγορα στον αέρα. Σε ευχαριστώ, είσαι καταπληκτικός. Πρέπει οι επιτυχίες των παιδιών του Πόλου να αναφέρονται λίγο νωρίτερα. Κύριε Κόλγα. Στη Ρόδο σας στείλανε. Στη Ρόδο με στείλανε δυστυχώς. Mm-hmm. Να σώζω καλή πηγές νεαρές. Ναι. Και την περιμένω. Τέλος πάντων. Ναι. Α, πού σε ποιο σημείο? Δεν μπορώ να σου πω. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα. Ένα καταπληκτικό κόλπο θα ήταν να γνωρίσει ο Αραούχο τα τσιπουράδικα του Βόλου. Καταπληκτικό. Τέλος πάντων, ποδοσφαιρικά να σας πω την αλήθεια, είναι ίσως το πιο μοιρασμένο παιχνίδι των τελευταίων δεκαετιών το μήνυμα. Δηλαδή όπου είναι καλοί αυτοί είμαστε κακοί εμείς, όπου είμαστε κακοί εμείς είναι καλοί αυτοί. Είναι πάρα πολύ κοντά όλα. Νομίζω ότι θα κρυθούν πολλά από τον τρόπο που θα μπουν οι ομάδες στο γήπεδο. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε τίποτα γκαλίτσια, σκυλάκια προέδρων νωρίτερα? Εντάξει, αυτό είναι τυπικά. Ναι, γίνεται προσπάθειες από πολλούς και διάφορους να το πετύχουν αυτό. Ναι, κάτι πήρε τα φτιμούδια, κάτι φιγουράδια και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό φάνει καλό. Γιατί όσες φορές έγινε κάτι τέτοιο, συνήθως δεν μας πήγε πάρα πολύ καλά. Όχι, εντάξει, η ομάδα θα πήγε μια μάχη. Οι άλλοι τι θα κάνουμε, θα πέσουμε σφαλιάδες μεταξύ μας? Να συναντήσω εγώ το ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ξέρω εγώ, και να αρχίσω να λέω τι είσαι εσύ και αού και... Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι, ναι, εντάξει, ρε φίλε, φτάζει, έχουμε χάζεψει. Έγινε, να είσαι καλά. Καλή δουλειά, γιατί βλέπω ότι... δουλειά, καλή, να σώσεις πολλές καλή γράμμες κοπέλες. Χαίρετε στον επόμενο. Ναι. Χαίρετε. Γεια σας. Λοιπόν, καταρχήν να συγχαρώ πρώτον την Κιάπα 15 για το τίτλο που κατέκτησε.
Ναι. Και δεύτερον την ομάδα βόλεϊ, παιδιά, η οποία νομίζω έτσι όπως έχει εξελιχθεί και μετά τις τέσσερις ήττες η regular season από τον Ολυμπιακό, λίγοι πιστεύαν ότι θα κάναμε. Αλήθεια. Το break. Μπράβο τους χίλιες φορές. Βεβαίως. Μπράβο τους. Και μακάρι να γεμίσει και το γήπεδο και ας βάζαν και μεγαλύτερο εισιτήριο. Για όσους ενδεχομένως γκρινιάξουμε για τη τιμή του εισιτήριου, γιατί πάντα βρίσκουν όλοι κάποιο λόγο για να γκρινιάξουμε. Η ομάδα χρειάζεται στήριξη και αυτό έχει γίνει μια μόδα με τους τζαμπατζίδες. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να κοπεί γενικά. Ειδικά από τα τμήματα αυτά. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την επόμενη σεζόν και το πόσα λεφτά θα μπουν στην ομάδα. Όλα παίζουν ρόλο. Έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης γενικά το ΤΑΠ, η ΤΑΕ και τα ΤΙΑΦΑ, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα για το μπάσκετ που λέει στη Μητρή, τι να πω, ήταν το μπάσκετ, ρε φίλε, πάνω απ' όλα το μπάσκετ. Όλο αυτό το πράγμα, το πώς να το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω που είδαμε, επίσης η regular season. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν, πολύ, πολύ δύσκολα, δύσκολα, δεν ξέρω. Πόσο μάλλον το να πας να δεις κάτι το οποίο στην ουσία δεν έχει νόημα, έτσι. Πέρα δηλαδή από το τι θες που θα κατακτήσεις, δεν είναι η κόντρα του ΠΑΟΚ με τον ΑΕΚ. Ποιος είναι καλύτερος. Δυστυχώς αυτό παίζεται στο μπάσκετ. Δεν μπορεί να παιχτεί κάτι παραπάνω. Α, μετά με την ΑΕΚ, για τρίτη θέση, βλέπουμε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δούμε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα στο ποδόσφαιρο, θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο. Νομίζω σίγουρα έχουμε ένα λόγο για να πιστεύουμε ότι και βάσει τη όλη εικόνα που έδειξε η ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ότι ενδεχομένως έχουμε ένα ελαφρό προβάδισμα, αλλά εύχομαι πραγματικά να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Να μπουν με ψυχή κυρίως και από εκεί και πέρα μακάρι να το πάρουμε το κύπελλο. Mm-hmm. Και επίσης και για αυτές τις διώξεις και όλα αυτά, νομίζω παιδιά δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Ίσως στο επικοινωνιακό να κερδίσουμε κάποια πράγματα. Επί της ουσίας νομίζω δεν πρόκειται να αλλάξει για τίποτα. Αλλά ας μην προκαταβάλουμε δικαστικές υποθέσεις. Ας δούμε βήμα. Ξέρουμε. Ρε Σταύρε, ο άλλος έπρεπε να είναι μέσα εγκληματική οργάνωση. Τώρα είναι δυνατόν να ρίξουν κατηγορία γιατί κάνανε ένα χουλιαμά. Ξέρω εγώ, είναι αυτό τη στάχοντα. Αυτό είναι το λάθος σας. Αυτό είναι το λάθος σας. Γιατί προκαταβάλλεις. Υπάρχουν, γιατί βγαίνεις στον αέρα. Ωραία, και λες ότι έλα μωρέ εντάξει, τι έλα μωρέ εντάξει. Ωραία, όποιος έρχεται εδώ πέρα θα τον κοπανάω στο ημίχρονο. Δεν εκδικάστηκε τώρα με την ΑΕΚ ιστορία. Με την ΑΕΚ, μπροστά σε σχέση με αυτά που έγιναν με τον Πλατανιά, είναι ένα τίποτα. Ναι. Πραγματικά δηλαδή να πιστέψουμε ότι θα κάνει. Μακάρι. Ναι, εγώ δεν θέλω να προκαταβάλω τίποτα. Απλά ξέρεις και εσύ και εγώ σε ποια χώρα ζούμε, έτσι. Και σου ξαναλέω. Ο άλλος έπρεπε να είναι φυλακή αυτή τη στιγμή. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτή η ατιμωρησία πρέπει να αλλάξει. Και εμείς πρέπει να πιέζουμε. Δεν κοροϊδευόμαστε. Προσπαθούμε, ρε φίλε. Άμα δεν θα ταξίνουμε στον καναπέ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να είσαι καλά. Πρέπει να μας χαζέψεις τώρα μεσημεριάτικα. Πάμε στο τελευταίο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ τελευταίος. Μάλιστα. Ποδοσφαιρικά. Κόλκας, ερώτηση. Τι είναι το Ρμπαντζόκ. Κατεβαίνει με 3 χαφ μεθαύριο. Το πλάνο μου εμένα είναι 4-2-3-1 με μπίσες βαρμέσα Κάνιας, Τσίμιροτ, Τζάρι. Δεν το σάκω αυτό, ρε. Πάλι τον έφαγε τον Ουκρανό πάλι. Δεν τον έφαγα τον Ουκρανό, ρε παιδιά. Έχω πλάνο σας λέω, ολοκλήρωσα. Ολοκλήρωσα. Για να πάρω την μπάλα στα πόδια μου, να έχω σημείο αναφοράς, να ελέγξω τον ρυθμό του αγώνα και να ψάξω να προηγηθώ με περισσότερες πιθανότητες. Και αν μπω μπροστά στο σκορ, μετά το 60 βγάζω τον Μπίσεσβαρ, βάζω Σάχοφ, 4-3-3 καθαρό, αντίο ζωή. Εγώ το ανάποδο θα έλεγα. Ότι να πάω να ελέγξω τον ρυθμό, να ακυρώσω γενικώς. Και αυτό είναι ένα πλάνο, δεν το κατηγορώ. Και μετά να πετάξω τον Μπίσεσβαρ που τα τελευταία 30 λεπτά θα είναι και πιο κουρασμένοι. Ναι, αλλά τον Μπίσεσβαρ δεν έχω περισσότερο ανάγκη 60 παρά 30 λεπτά. Εκεί είναι η διαφορά μας. Εντάξει, δεν αντιλέγω. Είναι τα δύο πλάνα, ρε φίλε. Αριστερά τον Πέλκα, ναι. Βάζει και οι δύο. Πέλκα, ρε, δεν βγαίνει πέλκα. Αν ο Πέλκα τύπα από αυτό το ματ, εγώ δεν ξαναβλέπω πάω. Σιγάρι. Και εδώ που λέει ο λόγο, έτσι. Αν δω κανένα γουάρντα πάλι. Εσύ το ξεφώνησε που όταν έκανε λάθο πάσει ο Πέλκα. Τι λέω το Πέλκα, εγώ. Άστο τώρα, δεν έχουμε κάνει κουβέντα ποτέ για Πέλκα. Εγώ τον Πέλκα τον θεωρώ και γενικώ αυτή την τετράδα, πεντάδα παιδιών. Ναι, τώρα πάλι το θεωρεί τον Πέλκα, ναι. Δεν είμαι Θεσσαλονικιός, ρε φίλε. Άμα ήμουν Θεσσαλονικιός θα μου το έλεγε. Έλα, μην το μιλάμε το παιδί τώρα. Εντάξει, ο Πέλκας θα ξεκινήσει λίγο. Λοιπόν, πέρα από αυτό, άσε αυτό. Άλλο, μην μιλάμε το παιδί, άλλο. Η τετράδα Κίτσιου, Πέλκα, τον Κουλούρι. Τον Κουλούρι, από τους τέσσερις είναι ο πέμπτος. Άλλο ήθελα να πω. Τον Γλυκ, όχι τον Γλυκ, από τα νέα τα παιδιά μου, ρε. Τον Κάτσε,
και παιδιά που νιώθουν από ΠΑΟΚ είναι απαραίτητα να υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέσα στην ομάδα. Δεν ξέρω αν θα παίζουν, να παίζουν ανάλογα με το τι κρίνει ο προπονητής. Αλλά είναι απαραίτητα να παίζουν στον ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο παιδί. Τώρα ο Πέλκας έχει φάει τέτοιο κράξιμο με τη λάθος πάσα που λέει ο Δημήτρης, ο οποίος δηλαδή βγάζει τέτοιο αποθυμένο μέσα κάθε γκολ που βγάζει, βάζει τα κλάματα που παίρνει το περιβραχιόνιο, πιάνει τα αυτά που βάλε ένα γκολ στο 95. Έχει τόσο πάθος να δείξει ότι ρε παιδιά, εγώ εδώ πέρα θέλω να μπω μπροστά. Δεν ξέρω τι κάνει εξωγονή. Αυτό οφείλει και παρένα το. Α, τι κάνει τα εξωγονιστικά, εγώ δεν ξέρω. Μια χαρά είναι ο Πέλκας, δεν έχει δώσει δικαίωμα ποτέ. Δεν ξέρω, ούτε με νοιάζει. Αλλά αυτά τα παιδιά τα σπλάχνα του συλλόγου πρέπει να υπάρχουν μέσα και άλλοι 7 τη 11 πάρτε εσεί, αγοράστε, φέρτε κάτω θέλετε. Αλλά 4-5 παιδιά πρέπει να είναι παιδιά που νιώθουν. Γιατί θα πάω στο τελικό μεθαύριο και πρέπει να ξέρουν από πάω τι είναι και τι κάνουν. Ορισμένα παιδιά. Για να σου πω για λίγο για την. Αθανασιάδη στην 11. Όχι μωρέ τώρα, παραπονιέμαι. Να σου πω κάτι. Θα δικήσεις στο περιφερειακό σε κανένα. Έτσι που τον άκουσα γι' αυτό, παρασύρθηκε. Όχι, θα δικήσεις τον Πρίγιοβιτς. Γιατί να βάλει τώρα, δηλαδή αξιοκρατικά το πάμε. Δικό μας παιδί και ο Πρίγιοβιτς, από τα κανονικά παέντε κατ' όλοι είχαμε. Απλά δεν το ξέρε. Παρτιζάν. Η σημαντική υπόθεση για μένα είναι αυτή που είναι μεθαύριο με την ΑΕΚ. Σε αυτή έχει ήδη καταδικαστεί ο Ολυμπιακός, σε αυτή έχει ήδη καταθέσει παρατηρητής. Υπάρχουν φύλλα αγώνες με τον Πλατανιά, μην ψάχνετε να βρείτε τίποτα. Άντε πάλι, άντε ρε. Δεν θα ξαναπείς τίποτα ρε. Άντε μας έχετε σπάσει τα νεύρα. Νομικά. Ρε δεν σας κόβει, πού ξέρεις νομικά μωρέ. Το φύλλο αγώνα μάλλον. Ας το φύλλο αγώνα, πού το ξέρεις ρε. Πού το ξέρεις. Αυτό κοιτάνε πάντα. Δεν κοιτάνε αυτό, άντε ξύπνα. Άντε. Πού να ξέρω διαιτητής τι έγινε. Ρε είστε χαζοί ρε. Έχετε χαζέψει τελώς ρε. Ρε Σταύρο. Ρε μην επιμένεις, σου λέει ο δημοσιογράφος ρε, τέλος. Οκ, okay. Τόσα χρόνια είχε κάτι άλλο, εσύ, ο δημοσιογράφος. Άντε τόσα χρόνια, είχαμε πασόκρι. Τι να κάνουμε τώρα. Και παίρναμε με τις μαύρες σακούλες τα εκατομμύρια, ρε, και τα τρώγατε στα μπουζούκια. Και φωνάζατε κάψτε ρε το μπουζούκι. Τι ωραία, ρε, νοστάλγησα τώρα. Νοστάλγησα μεγάλες εποχές, ρε. Άντε, έγινε καλή. Έγινε απλή ο Χρυσάνδρος και το Πασελαϊκός Άρης είσαι. Φιλιά. Περίμενε. Άντε, πες. Ακούς. Ναι. Το πήγα στο το πάρουμε επιτέλους. Θα πάρουμε το, αύριο, το μονόκερο, το μονόκερο, έλα. Από αύριο. Άντε, γεια. Κλείνουμε και με τις γραμμές. Και η επόμενη ώρα, κατά ένα ποσοστό, στον ΠΑΟΚ θα αναφερθεί. Με alter ego, τα ανδρικά ενδύματα πλήρησαν την επικέντρηση. Είτε δυτικά στην Ευκαρπία, είτε ανατολικά στην Καλαμαριά. Στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12 και στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Με ότο καλογεράς το ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων με σέρβις, με φανοπείο, με βαφείο, με ανταλλακτικά Γρηγορού Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας Εσπερίδων 19 στην παλαιά συμμαχική οδό Ρεοκάστρου και στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης ότο καλογεράς 2310-690-497 και με τα είδη υγιεινής φτύκας επώνυμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών ήχων Απόλλωνος 37-39 στην κάτω Τούμπα. Κλείνουμε. Ό,τι άλλο προκύψει, τα λέμε και σε επόμενες ώρες. Με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12.